Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Είναι το λόγο επειδή για ένα νέο πρωί, καθώς ότι ξεκινάει καινούργια εβδομαδούλα εδώ στον Λίμπερο 107,4. Επιστροφή στη βάση μετά την απουσία την δική μου για δύο ημέρες, Πέμπτη και Παρασκευή, λόγω επειδή αγροτικών υποθέσεων. Στο στρατό, Στέφανε, δεν ζητούσαν αγροτική άδεια, δεν δικαιούταν και ήταν νομίζω και αγράφη τα παλαιότερα χρόνια. Επιτέλους μόνοι, Μπάμπη. Ξανά πίσω. Ετούμε άδεια αγροτική, κύριε συνταγματάρχο, πατέρας μου. Έχει ζώα, το βλέπω. Λούφα και παραλλαγή. Λούφα και παραλλαγή δεν ήταν αυτό. Ναι, ναι, μυθική στιχομυθία. Πώς περάσατε. Ζω πατέρας μου, κύριε, μπροστά στα φόρα. Πώς περάσατε εδώ πέρα, δεν μπόρεσα να σας ακούσω, αλλά έμαθα ότι έγινε σφαγή. Τα λεμπόρια. Τα έχεις προγραμματισμένα ή σου ήρθαν επισκέψεις. Όχι, δεν το είχες. Ένα, εντάξει, τώρα λέγω, παιδί μου. Και σκάει μύτη, ο άλλος τι έγινε. Εγώ είμαι τον Άμπερ Ράνλεϊ. Πού πας τώρα. Τα μυρίζεται. Πώς να σου πω, έχεις, παίζει ο Μέση βασικός, ναι, και του λες κάτσε πάγκο λίγο. Α, δεν έχει τέτοια. Και χωρίς να πει, βάζει λίγο κουτίνιο μέσα. Ναι. Πω, έχει γίνει χαμός. Μάλιστα, μάλιστα. Τελειώσαμε, ναι. Δεν γλιτώνεις. Χαίρομαι που η απουσία μου δεν έγινε καθόλου αισθητή, έτσι μπορέσαμε κι εμείς. Δεν είχα άλλον μαέστρο εδώ πέρα. Τη ρουδαμαστή σχέτος. Ο Σωτήρης από πέρα. Τι γίνεται. Που με φέρατε πρωί, τι κάνετε 6 ώρα το πρωί, να αυτά κάνουμε. Να γελάσει, να κλάψει ο άνθρωπος. Δεν ήξερε τι να κάνει. Ευτυχώς που πήγαμε στα χωράφια βέβαια και ξυπνήσαμε καμιά ώρα αργότερα. Διότι 6 ώρα ξυπνούσα για να πάω να μαζέψω ελιές. Ενώ εδώ στην καθημερινότητα μας 5. Τουλάχιστον στην χαρά που είναι μια χαρά. Αλλάζω καριέρα, αλλάζω. Αλλάζω τώρα, τι θα κάνουμε. Εντάξει, καλύτερα. Θα χώσουμε εδώ πέρα. Θα χώσουμε το δίδυμο το άλλο. Μια χαρά. Βάλτε εδώ να παίξουν μπαλίτσα από τις 2 η ώρα. Δεν θα χορταίνουνε. Καλημέρα λοιπόν και καλή εβδομάδα στο ξεκίνημά μας. Μια εβδομάδα εξελίξεων όπως φαίνονται τα πράγματα. Φίλε μου Στέφα, δεν ξέρω, έχουμε καμιά είδηση για τον Κοτζιά, τίποτα? Φίλης, εν μέσω διαπραγματεύσεων. Βάλιστα να αρχίσουμε. Διευθυντές ειδήσεις. Στο ίδιο έργο θεατές. Ξεκινάει η πρώτη θεσσαλονικιωτική εφημερίδα. Στο ίδιο έργο θεατές, για. Αντίστροφο μετράει στον αέρα ο Ερέρα. Πολύ αντίστροφη μέτρηση. Πολύ Χατζηγιάννης παίζει δηλαδή και αντίστροφα ο χρόνος μετράει. Θα έχουμε εξελίξεις, λες δηλαδή. Δεν θα έχουμε. Θα έχουμε. Θα. Και όχι μόνο στον Άρη. Εγώ την ξεκίνησα, χτύπησα τον κόδωνα από τον ΠΑΟΚ. Έκραξα για την ΑΕΚ. Δεν θα κάτσω να λέω τα ίδια, εντάξει. Είναι απλά τα πράγματα. Χτύπησα με τον κόδωνα. Είμαστε απλοί και βλέπουμε ο λίγο μπαλίτσα. Δεν χρειάζεται να ξέρουμε. Αλλά μόνο εξελίξεις δεν φαίνεται να έχει μόνο στο στρατόπεδο του Άρη. Στο Ηρακλέος. Στο Ηρακλέος, εντάξει, εκεί είναι αναγκαστικά. Στο Ηρακλέος τα πράγματα είναι πάρα πολύ. Όταν έχει τάξει το διπλό από εδώ μέχρι τα Τρίκαλα και η Κέρκυρα. Καλά, η Κέρκυρα βέβαια, εντάξει, είναι από τους διεκδικητές, αλλά νομίζω ότι ο Βοσνιάς θα πληρώσει το μάρμαρο της συντριβής της προηγούμενης εβδομάδας. Και ίσως είναι η πρώτη φορά που ο Μύρο, ο Παύλος, δεν θα ανεβάσει ομάδα καρφί Β' Εθνικής. Λες, καλά, ακόμα δεν μπορούμε να το ξεγράψουμε. Λέμε τώρα. Μόλις δεύτερη αγωνιστική τώρα, δεν μπορείς να πεις ότι. Αμύρο είσαι, εντάξει. Εντάξει, είναι. Μόλις δεύτερη αγωνιστική, άμα είναι να τα ξεγράφουμε από τώρα, γι' αυτό και χρειάζεται ένα ηλεκτροσόκο, ήδη στα να λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, για να συνέλθει μια ομάδα. Καλημερίζουμε και την πρώτη μας γραμμούλα που μας κάνει ποδαρικό στη σημερινή μας εκπομπούλα. Καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα. Καλώς το να, καλώς το να. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Ναι. Πώς πήγαν οι κύριε Μπαμπίνο? Πολύ δάκος ρε. Πολύ δάκος μας τις ρίμαξε να πούμε. Μαζεύαμε, αλλά δεν έχει και αμάν γιατί και πώς. Με τις υγρασίες και με αυτά και με τις βροχές. Τώρα τα άμαθα και τα λέω κι εγώ ότι ξέρω. Η υγρασία βοηθάει το δάκο. Ναι, και δεν μπορεί. Μα βοηθάει, δεν μπορείς να ραντίσεις. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και όταν έβρεχε μέχρι τα μέσα του Ιούλη το φετινό καλοκαίρι, τα πράγματα ήταν δύσκολα. Κοίταξε, όπως και τα κεράσια την ώρα που πιάνουν καρπό, άμα πιάσει βροχή, χαλάει το. Εκεί άστο, εκεί είναι τραγωδία. Μάλιστα. Δεν πειράζει. Παιδιά, εδώ συνεργείο. Όποιος θέλει, είμαι καλή. Πλέον έχουμε το know-how αυτή τη στιγμή. Κανονικά. Έτσι. Μόνο. Το Στεφανάκο, το
Στεφανάκο, τον είπα να σου έχει μια άλλη φούλα και για το ζεσμένο στα χέρια. Αγόρι μου, ό,τι θέλει να το δώσουμε εδώ πέρα. Ήρθε πίσω. Και φανελάκια να αλλάξουμε πάνω απ' όλα, παιδιά, γιατί πολύ δρότας, πολύ δρότας. Στεφανέ, το είχαμε προβλέψει αυτό που θα γινόταν με τον Ολυμπιακό, έτσι. Αυτό το ξέραμε ήδη ότι θα γίνει. Ναι. Είχαμε προβλέψει επίσης ότι μετά τον Ολυμπιακό θα γίνει συζήτηση για τον Περέρα. Τι θα γίνει συζήτηση. Για το ξεκάρφωμα. Για το ξεκάρφωμα. Ναι, για το ξεκάρφωμα, ναι. Η συζήτηση έγινε από την προηγούμενη εβδομάδα. Όταν λες για το ξεκάρφωμα, τι εννοείς δηλαδή. Εντάξει, κάπου πρέπει να πέσουν οι ευθύνες, ρε φίλε. Βέβαια. Δεν γίνεται να παίζει δύο, να ρίξει δύο φιλικά, να παίζει δύο φιλικά. Ακούστε, δεν έχει χάσει. Το καταλαβαίνει αυτά. Ναι, μάλιστα. Εντάξει, εγώ δεν νομίζω ότι φτάνει ο άλλος έξω από την περιοχή και αρχίζει να τα πιέζει. Όχι, δεν μπορώ να, πλέον να πω τι γίνεται εκεί πέρα. Ερώτημα, ο παδός του ΠΑΟΚ με το χθεσινό αποτέλεσμα στο Κλεάνθης Βικελίδης χάρηκε ή στεναχωρέθηκε? Αδιάφορος είναι. Αδιάφορος λες, δεν ξέρω, μας απαντήσει. Εγώ ήθελα να έρθει ένα ωραίο χ. Ένα ωραίο χ. Που με βόλευε πάρα πολύ. Ήταν για να είναι πιο ευχαριστημένο. Και οι δύο χαμένοι ας πούμε και να έχει να λέει. Δεν ήρθε και ούτε κρύο ούτε ζέστη. Δεν ακουστάει και το μείον 3 σίγουρα, δεν υπάρχει και το μείον 5. Κοίταξε, το Χ σε βόλευε και ο Άρης δεν ήταν ικανοποιημένος. Το ίδιο σαν να έχασε θα ήταν το Χ και ο Ολυμπιακός πάθαινε ζημιά. Ο Ολυμπιακός πάθαινε ζημιά, γιατί και ο Ολυμπιακός θα μπει σε αυτή την προπολιτολογία αργά ή γρήγορα, έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση να τη γλιτώσει. Ναι. Γιατί όταν δυσκολεύεσαι να κερδίσεις τον Άρη, όταν δυσκολεύεσαι να κερδίσεις τον Απόλλωνα. Δεν ξέρω, κάτι δεν πάει καλά και εκεί πέρα. Εδώ μήπως αρχίζει και ανοίγει θέμα προπονητική για την ΑΕΚ, λέω εγώ τώρα. Σιγά σιγά, όχι λες. Μήπως αρχίζει, δεν άκουσα, έχασα. Λέω μήπως αρχίσει να δημιουργείται και θέμα προπονητική και για την ΑΕΚ. Άμα αρχίζει για την ΑΕΚ, εγώ τον κάνω τράμπα του. Ελλάδα είσαι, εντάξει, εννοείται, Ελλάδα. Δεν ξέρω. Εγώ την ΑΕΚ τη βλέπω πολύ χωρίς αυτή η κατάσταση. Δηλαδή μετά το 60-65 ζορίζεται πάρα πολύ. Ενώ εμείς είμαστε φοβερή φυσική κατάσταση. Το Champions League. Ο Άρης δεν μου φάνηκε ότι κουράστηκε πάντως ιδιαίτερα. Έτσι. Νομίζω ότι ήταν καλά. Δεν ξέρω πώς τον πείσει ο Ολυμπιακός. Εντάξει, ξέρεις γιατί δεν φάνηκε. Γιατί σε έκανε fair play ο άλλος. Κράτησε εκείνο τον Καμαρά για την Πέμπτη, να πούμε. Το τρεχαντήρι του. Ναι, τον έβαλε αργά στο παιχνίδι. Τον έβαλε για 75-80 τον έβαλε. Για να ζεσταθεί λίγο για την Πέμπτη. Αυτό θέλει να βγάλει Ευρώπη, θέλει το διπλό. Πάντως χαρακτηριστικό είναι του Μάνταλου μια φάση προχθές. Που παίρνει την μπάλα αριστερά για να φύγει στην κόντρα, του φεύγει το κοντρό λίγο. Βέβαια. Παιδιά δεν είχε κουράγιο να κυνηγήσει την μπάλα, την άφησε τη φάση. Ναι, εννοείται, δεν μπορεί. Την άφησε. Δεν μπορεί. Ήταν γύρω σε 70-75 αυτή η φάση, λέω τι κάνει. Και επειδή το φύγει το κοντρό, την άφησε, δεν είχε κουράγιο να κυνηγήσει την μπάλα παραπάνω. Βέβαια. Ο ΠΑΟΚ, εντάξει, δυσκολεύτηκε όπως το περίμενα. Δεν καθάρισε το παιχνίδι, το πλήρωσε. Δεν έβαλε τις 2-3 ευκαιρίες μετά το κόμμα που έφαγε και μοιραία ήρθε το Χ. Σιγά το μοιραία. Μια χαρά ήταν. Σιγά το μοιραία γιατί βοήθησε και τα άλλα αποτελέσματα. Το Χ της ΑΕΚ βοήθησε. Εντάξει, ρε. Επίσης ερώτημα εδώ. Μήπως οι φίλοι του ΠΑΟΚ αισθάνονται και λίγο έτσι, μια σχετική ικανοποίηση, παύλα δικαίωση από αυτό το Χ. Δηλαδή, μήπως. Ναι, ότι δεν το στεναχώρησε τόσο πολύ το ΠΑΟΚ, ότι βγαίνει από. Ναι. Όταν σε έχουν ζαλίσει, πραγματικά σε έχουν ζαλίσει παντού και το μάτς το θεωρούν διπλό χαρισμένο, εννοείται ότι όταν έρχεται έτσι και βλέπεις ότι ο άλλος έπαιξε μπάλα για να σε φέρει έστω, βέβαια, είσαι ικανοποιημένος από αυτό. Δηλαδή λες, παιδιά, πάτε του τώρα. Εγώ το ευχαριστήθηκα το μάτς που το είδα, ήταν πολύ εντυπωσιακό, μ' άρεσε πάνω κάτω. Και είμαι λάτρης Κάναντι, έτσι. Άμα έπαιρνε του Ουκράη τον γκολ του Ναξίδα, θα ήταν τον γκολ της χρονιάς, έτσι. Το γκολ της χρονιάς. Μιλάμε για τρομερός σου από τα 50 μέτρα. Ναι, το γκολ της χρονιάς και το τι θα άκουγε σήμερα ο Πασχαλάκης, βέβαια, από την άλλη. Γλίτωσε από τα χειρότερα. Γιατί σίγουρα θα άκουγε πολλά. Ναι. Που ήσουν και πάντα, τι έκανες, δεν πρόσεχες. Πάντα την πληρώνουν τώρα το φύλακι. Θα δημιουργόταν θέμα από το πουθενά και τώρα θα είχαμε άλλα ζητήματα. Μία ακόμα απόδειξη ότι οι Έλληνες διαιτητές, παιδιά, δεν κάνουν. Δεν κάνουν, ρε φίλε. Έχουν δεύτερες σκέψεις πίσω στο μυαλό τους, οι οποίες τους επηρεάζουν. Φανερά δηλαδή. Δεν γίνεται να μην το δεις πέναντι στο Καντορί αυτό το πράγμα. Έχεις δίκιο. Άσχετα αν έχει πρόθεση ο παίκτης ή όχι, έτσι. Ναι, αφού πέφτει πάνω. Εγώ δεν λέω ότι έχει πρόθεση, πάει να διώξει την μπάλα. Πιάνει αέρα. Ναι. Έτσι, και τον βρίσκει καθαρά, ρε παιδιά. Γιατί δηλαδή στο replay φαίνεται μπροστά τη φάση, την βλέπει. Ναι. Δεν γίνεται όλη τη βδομάδα
να αφήνει για τον Κούλα Χασάν υπονοούμενα και να μπαίνει και, το, και την πρώτη φάση που σου κάνετε, που, ο οποίος Καντουρί καλύπτεται ένα μέτρο πάλι. Ναι. Και πριν πει μέσα στην περιοχή τον κάνουν καθαρό φάουλ και να του δει. Έτσι. Ο Πάοκ πέρυσι έβαλε το 2 γκολ offside. Το ένα ήταν στο κύπελο με τον Ατρόμητο ναι. και το ένα το άλλο ήταν στο πρωτάθλημα με, με τον Πας Γιάννενα. Mm. Ούτε ο Σιδηρόπουλος μ' άρεσε σε μένα. Πολύ σφύριγμα, πολύ αδίκεια. Πολύ, πολύ κλασικό λίγο. Εγώ χάρηκα χθες και με τη διαιτησία του Σιδηρόπουλου γιατί λέω. Ωραίο, πατροπαράδοτο ελληνικό ποδόσφαιρο. Έτσι, ναι. Διακοπές, διαμαρτυρίες, τα χέρια ψηλά, πεσήματα, τσαμπουκάδες, κόντρες. Ο Σιδηρόπουλος δεν σφύριξε πάρα πολύ όμως. Κάποια στιγμή ήταν τα φάουλ. Σφύριξε. Κοντά σε 70 ήταν 9-7. Ναι, σφύριξε. Δεν γίνανε πολλά φάουλ. Εντάξει, πάντως το παιχνίδι δεν είχε ρυθμό. Μετά στο 70, δεν είχε ρυθμό. Δεν είχε ρυθμό. Όταν υπάρχει διαιτητής Ελλήνας, παιδιά, σε αυτά τα παιχνίδια τα ντέρμπι, που δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το Άρης Ολυμπιακός δεν είναι ντέρμπι. Και το βάρη πάω και είναι και στηρίζει ενός διαιτητής. Αυτό πάλι, πάλι ίδια κουβέντα. Ήταν από την αρχή η απόφαση ότι οι Big Four, όπως είχαν κάτω ονομαστεί ως Big Four και μετά βγήκε ο Καρυπίδης και λέει όχι είμαστε Big Five, και το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Αυτά θα ήταν τα μάτς με τους ξένους διαιτητές από την αρχή και μετέπειτα υπήρχε όλο αυτό το παραθυράκι ή μάλλον το θολό τοπίο αν δύο ομάδες θελήσουν και. Ε, εγώ κάνω και το άλλο τώρα. Δεν τα έχει αναφέρει κανείς βέβαια. Δεν τα λέει κανένας ας πούμε στα ράδια. Τι θα γίνει προς το, στα τέλη της αγωνιστικής όταν θα κρίνεται και η πτώση. Και η πτώση θα κρίνεται σε παιχνίδια. Ε, αυτό αυτό δεν είπε ο Απόλλος Μπένης, αυτό δεν είπε με την ανακοίνωση. Αυτό λέμε. Ότι θέλουμε ξένους διαιτητές γιατί εντάξει τι θα πει. Άμα είναι πέσιμα θα φύγουμε το προτάσιο. Επίσης άλλο ερώτημα. Σήμερα έχω έρθει με απορίες. Γιατί είχα όλο το περιθώριο εκεί μαζεύονται σε λίγες να σκέφτομαι. Σκεπτικός. Να σκέφτομαι. Έχω έρθει φιλοσοφημένος. Ζητάμε εδώ στην Ελλάδα. Θέλουμε ξένους διαιτητές. Θέλουμε ξένους ποδοσφαιριστές. Μήπως θέλουμε και ξένους φιλάθλους, λέω εγώ στο τέλος, ας πούμε, γιατί δεν γίνεται να είναι όλα στραβά προς τον έναν τον τομέα και ο άλλος να είναι, ας πούμε, έτσι άθικτος. Μήπως θα πρέπει να τα αλλάξουμε όλα ριζικά, να φέρουμε και από το εξωτερικό, ας πούμε, κόσμο να παρακολουθεί και να ασχολείται. Του λείπει παιδεία, του λείπει παιδεία του ένα. Δηλαδή, είναι ένα συνοθήλευμα, ας πούμε, κακής απόδοσης το πράγμα. Όλοι έχουν μερίδιο ευθύνης. Αλλά εδώ έχουμε μάθει να θόρουμε τον λαό πάντα. Είναι άθικτος ο λαός. Ξένο διαιτητή ζήτησαν και ο Ατρόμητος και ο ΠΑΟΚ για το μεταξύ του παιδί δύο εβδομάδες πριν, παιδιά, και δεν το έδωσε. Εδώ σε λίγο θα ζητάνε, ας πούμε, ξέρω, στο Δράσια Δραμερίου Ελίσποντος Κρυφιάς θα ζητάνε ξένο διαιτητή. Όλοι ξένοι. Στο τέλος. Έτσι πως πάνε τα πράγματα. Μάλιστα, έγινε, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Okay. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Όχι ξένοι ρε φιλαράκι. Σε όλο τον κόσμο. Έτσι. Όχι ξένοι φιλάθλημα. Αυτά. Έτσι. Τεθήκανε λίγο τα ζητήματα. Αυτά θα απασχολήσουν για σήμερα. Είδες, κάναμε μαζί με τον ακροατή. Η οποία ακροατή είναι πλέον είναι συμμετοχική εκπομπή στο απόλυτο βαθμό. Μας δίνουν και αυτοί το προήμιο και το τι θα ακολουθήσει. Σκέψεις στα υψίπεδα της Φιλίδρος. Στα υψίπεδα, στα υψίπεδα. Ένα το καλαχάρι και ένα... η Αναστασιά. Αυτά θα μας απασχολήσουν τα ζητήματα. Να, διαιτητές, διαιτησίες, τα αγωνιστικά. Έτσι λέει και ο Ολυμπιακός. Γιατί τώρα δεν έχεις λέει τον Άτχο μέσα. Καλά, αυτό το έχουμε γιατί αναφέρει. Γιατί μου βάζει το Χασάν, έβαλε γκολ, αλλά δεν έχω το Μάνο που τρέχει. Όμως είδες, δικαιώθηκε με το Χασάν. Δεν μπορείς τώρα να πεις στις λίγες φάσεις. Δεν χρειάστηκε σε πολλές στιγμές. Δεν τροφοδοτήθηκε κιόλας μέσα. Μαέστρος έχει μια εφημερίδα. Στο Μάκιο, τον Άτχο νέο. Δύο είναι. Επίσης άλλη πορεία. Μία είναι γιατί ο Μαρτίνεθ, έτσι λίγο το προπονητή, δεν βάζει τον Άτχο. Και δεύτερη είναι γιατί ο Λουτσέσκου επιμένει να μην ξεκινάει σε κάποια παιχνίδια όπως το προχθεσινό του Ατρομήτου με τον Ουάρντα. Έτσι. Αυτό δεν το έχω καταλάβει, να σου πω την αλήθεια. Φαίνεται ότι. Ναι. Ουάρντα είναι ακόμα. Είναι... ακόμα. Όχι, δεν είναι ακόμα. Απλά μάλλον δεν ταιριάζει, ας πούμε, στην φιλοσοφία. Ίσως να μην μαρκάρει, ίσως αυτό, ίσως το ένα, ίσως το άλλο. Μαρκάρει, ρε φίλε, λίγο το παιδί. Νέο παιδί είναι, τρέχει να μαρκάρει. Μάρκαρε και εσύ λίγο, ρε Άμρ. Μάλιστα. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Δεν μαρκάρει ο Ουάρντα. Μαρκάρει σχετικά λίγο στο χώρο. Μάλλον αυτή είναι η απάντηση, ας πούμε, στην απορία μου, γιατί θα μπορούσε να παίξει. Πλευρά, μπορεί να παίξει πλευρά μόνο με τον Μάτους, που είναι καλύτερος αμυντικά από την Οβιερίνια. Αν θέλεις να το ισοσκελίσεις. Λοιπόν, να ζήσετε, Μπάμπη.
Ποιοι είμαστε εμείς? Καλά κάνει τον παπά τώρα ότι με ελιές και τέτοια τα μάθαμε. Εντάξει, okay, ναι. Το Μάρα κάνατε το γλέντι και η κοπέλα ήταν από την Αλιστράτη. Λοιπόν, και πούλησε τον παπά για ελιές και για τέτοια. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, εντάξει. Δεν ξέρω, μπορεί να μην θέλεις να το μάθουν οι ακροάτριες. Βέβαια, ναι. Μήνας του μέλητος στη Θάσο και τέτοιο. Πάντως για τη διατησία, ναι. Μην ξεχνιέσαι. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να το μάθει κάποιος. Θέλω να... για τη διατησία λίγο να πω. Υπήρχαν 3-4 σφυριγματάκια βάρος του Άρη. Ένα μου φτάνει το ζεστό να δώσει. Ένα πόρια, μόνο. Ναι, και ποινικό. Αυτό που λες, το ποινικό. Για ποια λες, ας πούμε. Τι... Τη δεύτερη κάρτα του κίτρινη του τέτοιου, στη μανούρα επάνω. Α, εκεί είσαι, ναι. Δεν θυμάμαι σε ποιον ήταν η δεύτερη, άμα την έδινε, μωρέ. Όσο Μπουχαλάκης. Ποιο ήταν. Μπουχαλάκης, μήπως. Μπουχαλάκης με τον. Την κοινή. Με τον την κοινή και από μία κίτρινη θα έδινε. Είχε κίτρινη ο Μπουχαλάκης. Ναι. Είχε, εντάξει, μπορούσε, ναι, μπορούσε. Εντάξει, θα μπορούσε να δώσει έτσι και στον τέτοιον και στον Σέντερφορ, πώ τον Γιουνές, πώ το λένε αυτόν που είχε. Ναι. Δεύτερη κίτρινη, πάντως η πρώτη δεν υπάρχει. Δηλαδή στο 4 έτσι απλώνει το χέρι, δεν κάνει ούτε αγωνιά ούτε τίποτα, του την βγάζει πολύ εύκολα. Ναι. Για τη διαιτησία στο Περιστέρι, εντάξει. Δύο φάσεις, δύο πέναλτι. Η πλάκα είναι η αναμετάδοση που υπήρχε με τον Μπακόπουλο, ο οποίος είναι Ολυμπιακός ο άνθρωπος. Καλά, εντάξει. Και... πέστε για μένα, εντάξει. Ναι, και ουρλιάζει στον γκολ. Ναι. Ουρλιάζει στον γκολ. Δηλαδή, εντάξει, ελληνική είναι και η άλλη ομάδα. Ναι, ρε. Μπορεί να κάνουμε καλαμπούρι, αλλά ελληνική είναι. Λοιπόν, και που βλέπεις, μπορεί και να καλύπτεται, μπορεί και να είναι, λες, στην ίδια ευθεία ο Καντούρι. Δηλαδή, δεν, ό,τι βλέπεις τα ματάκια, έκλεισαν τη φωνή από ένα σημείο και μετά, δεν παλεύονται. Καλά, κοίταξε τώρα με τους σχολιαστές, δεν βγάζεις άκρη, γιατί... Όχι, με τους σχολιαστές, λένε ότι... δημόσια τηλεόραση, που δεν είναι δημόσια, εδώ και πολλά χρόνια, μάλλον πάντα δεν ήταν δημόσια, είναι κρατική, είναι απαράδεκτο αυτό το πράγμα. Ότι θέλω να δηλαδή, πω ότι... ας βγουν σε ιδιωτική και ας πούνε ότι θέλουν να ρεμπάμε. Ότι θέλω να πω άλλο, ότι υπάρχει κόσμος, ας πούμε, ο οποίος διαμαρτυρόταν επειδή έβλεπε και τα σχόλια και στα ίντερνετ και στα Twitter. Όπως δεν αντέχω να μην παίρνει, λέει, θέση. Να μην παίρνει, λέει, θέση ο speaker. Όπως δεν αντέχω να βλέπω το Μήνο, όπως δεν αντέχω να βλέπω... Δηλαδή δεν το λέω μόνο για... Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι εριστικοί εκεί μέσα. Και από το... Και ο Τραπεζανίδης είναι Αριανός. Ναι, αυτό μπορώ να τον ακούω. Ρε, και ο Τραπεζανίδης και ο Μπακλατζής, λες και ήταν Ολυμπιακή εχθές. Το Μπακλατζή δεν μπορώ να τον ακούω. Λες, ναι, εντάξει, λες και ήταν Ολυμπιακή εχθές. Δεν λέω τίποτα, τα πνίγαν όλα, ρε, σε κανονικά. Ο Τραπεζανίδης. Ναι. Καταρχήν νομίζω ότι είναι, αυτή είναι η λάθος προσέγγιση που έχουμε ως Έλληνες φιλάθλοι. Είναι ότι ξεκινάμε αφετηρία την οπαδική προτίμηση του δημοσιογράφου. Τι πάει να πει. Εγώ δεν το έχω καταλάβει. Τι πάει να πει. Είναι Αριανός το καλό του Άρη. Είναι Παοξής το καλό του Πάου. Ότι βγαίνει και δηλαδή φωνάζει και θέλει να υπερασπίσει κάποια πράγματα που ενίοτε είναι λάθος. Γιατί είναι δημοσιογράφος. Δεν είναι, ναι, δεν είναι οπαδός να υπερασπιστεί. Έχει δημιουργηθεί μια πολύ άσχημη νοοτροπία. Ο Καραπαπάς ναι, είναι δημοσιογράφος. Ο οποίος Καραπαπάς όταν ήταν δημοσιογράφος δεν έχει βγάλει ποτέ μπροστά την οπαδική του ταυτότητα. Και οι εκπομπές δεν ξέρω, τις βλέπαμε τότε στο παλιό. Φίλμετε επειδή κλέβαμε. Αν οπαδική δημοσιογραφία, γιατί εκεί έχει καταλήξει οπαδική δημοσιογραφία. Αυτό δημιουργεί. Αυτό είναι κατάδια. Ναι, αυτό δημιουργείται από την πίεση του κόσμου ότι. Ξέρω, εγώ σου λέω τώρα ένα παράδειγμα, ας πούμε, τέτοια είσαι Αριανός. Γιατί δεν το είπες χθες, Ναούμε, ξέρω εγώ, Ναούμε, ότι έγινε εκεί μανούρα. Και αυτό δημιουργεί μια πίεση με αποτέλεσμα να βγαίνουν οι δημοσιογράφοι και να μιλάνε σαν να ακούς, όλα τα τελευταία χρόνια σαν να ακούς συνδεσμήτικες εκπομπές. Κανονικά, από το δημοσιογράφο δεν περιμένεις αυτό. Περιμένεις, ας πούμε, το ρεπορτάζ, περιμένεις μια κριτική, μια άποψη, μια οτιδήποτε. Και όχι να έχει το βάρος της υπεράσπισης των υποτιθέμενων συμφερόντων της ομάδας, με αποτέλεσμα να ξεκινάει κάθε σεζόν και να χρήζουμε εδώ τις ομάδες μας Μπαρτσελόνες και Ρεάλ. Και μετά να έρχονται, εντάξει, οι φάπες και όλοι να απορούν, εντάξει, γιατί και πώς. Όταν βγαίνει και σου λέει, ρε Μπάμπη, ότι ίσως και να τον έχει βρει, ίσως δηλαδή όταν θέλει να σου κάνει, δηλαδή αυτό που βλέπεις με τα ματάκια σου πεντακάθαρα, δηλαδή αυτός δεν το βλέπει. Τέλος πάντων, ναι, να πω και κάτι που με ενόχλησε, τελείως άσχετο, τελείως άσχετο. Ήταν τα 5 χρόνια του Γιάννη Καλαμίτση. Ναι. Από το θάνατό του, 4 Νοεμβρίου χθες. Χθες, πότε είχαμε,
Τέσσερις. Σήμερα έχουμε πέντε πρώτα. Να είδες, δεν προλάβουμε να πούμε την ατζέντα και ο κόσμος μπερδεύεται. Δεν ξέρει τι ημερομηνία έχουμε. Πρέπει να πέθανε. Ναι. Λοιπόν, ο οποίος ήταν προσωπικός μου φίλος. Mm-hmm. Και μπήκα μία να διαβάσω αναφορές και μπήκα μία και στο Wikipedia αυτό και να διαβάσω. Και λέω ότι κάποιοι άνθρωποι γνωρίζαμε το ψευδόνυμό του. Ναι. Που έγραφε τραγούδια με κάποιο ψευδόνυμο. Ποιο ήταν αυτό? Ήταν Αλέκος Καγιάντα. Μάλιστα. Και διαβάζω ότι ο Αλέκος Καγιάντας γεννήθηκε το 1940 τόσο, πέθανε το 2009. Λέω, τι είναι αυτά, δηλαδή, ποιος κάθεται και τα γράφει? Κάποιος, μπορείς να... Κοίταξε, τα τραγούδια. Ναι, η Wikipedia είναι ανοιχτή, οπότε μπορείς να μπεις να αλλάξεις και να αναθεωρήσεις τις λαθασμένες πληροφορίες. Και στους στίχους που υπάρχουν σε πάρα πολλά site υπάρχει αυτό το πράγμα. Εδώ. Δηλαδή και λέω ποιος το γνώριζε αυτόν τον άνθρωπο? Ήταν λέει χαμηλών τόνων, δεν εμφανίζονταν. Και λέω ποιοι κάθονται και τα γράφουν? Κάποιος, ναι, γι' αυτό σου λέω. Η Wikipedia είναι μια... Α, όχι μόνο στη Wikipedia, ναι. Λέω και σε διάφορα και σε άλλα site. Ναι, πάρα πέρα. Πολλά. Πήραν από εκεί, από τη λέω, Wiki. Ακούστε ναι. Λόγο επειδή που ορίστε. Διορθώνει τα πράγματα και βάζει μια τάξη. Ο Καλαμίτης, λοιπόν, ξέρεις, μου είχαν στείλει το παλιά, έχει παίξει και τραγούδι μας σε μια εκπομπή, μου είχαν στείλει πολύ παλιά, έτσι, τα ξεκινήματά μας, ένα απόσπασμα με την εκπομπή που είχε μεταδώσει το Δημάρ, δεν θυμάμαι ποιο, κάτι τέτοιο, στην εκπομπή του, που είχε στο Sky, που είχε, αυτό, ωραίος. Όχι, είχε στο... Κάπου, ιστορία, τέλος πάντων, ναι, κάπου, τέλος πάντων, αυτό είχε πει ότι διώχθηκε με παρέμβαση Μητσοτάκη, δηλαδή είναι πρώτη φορά που λέει θα πω κάτι και... Με παρέμβαση του μεγάλου Μητσοτάκη και μετά ήταν στην ΕΡΤ και μετά ήταν σε έναν άλλον εκεί γειτονά στο σταθμό. Μάλιστα. Λοιπόν. Έγινε. Αυτά. Συγχαιρετούμε. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα η οποία ξεκινάει. Δεν έχουμε δώσει ούτε ξέρουμε τι ημερομηνίες έχουμε, ούτε τι σελήνες τα έχουμε, ούτε τα ζώδια, παρθένοι, ιστορίες. Σε παρακαλώ τώρα. Δευτέρα 5 του μηνού, 5 του Νοέμβρη. Μαρτύρων Γαλακτίωνος και Επιστήμης. Είναι σήμερα Αγίου Λίνου. Ο Λίνος. Ο Χρυσικόπουλος θα γιορτάζει σήμερα. Όχι. Μπορεί να γιορτάσει και ο Λίνο, βέβαια, ο παλαιός. Δεν πίσω τον Λίνο να βγάλει καμιά σέντρα. Ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ. Αγίου Λίνου, πρώτο επισκόπου Παλαιάς Ρώμης και Αγίου Σιλβανού. Γιορτάζουν ο Γαλακτίωνας, ο Γαλάτιος, ο Γαλάτης, όχι ο Γιάννης. Ο Γιάννης δεν λέγεται ο Γαλάτης. Καλός Γιάννης Γαλάτης. Βεβαίως. Η Γαλακτία, η Γαλατία. Η Γαλάτια, η Επιστήμη, ο Λίνος, η Λίνα, ο Σιλβανός, η Σιλβάνα, η Σιλβανή, η Σίλβια και η Σίλβα. Όλοι ως θανατήρες στις 7 παρα 5 και θα δεις στις 5 και 22 με σελήνη 27 ημερών. Καλές θερμοκρασίες θα έχουμε και σήμερα στην πάρα πολύ ζεστούλα, ζεστή μάλλον, Θεσσαλονίκη. Χθες και προχθές έχει ξεκινήσει το φεστιβάλ κινηματογράφου και δεν έχουμε πάρει χαμπάρι ότι έχουμε χειμώνα. Δηλαδή δεν μπορείς να πας στο σινεμά με κασκόλ, με τραγιάσκα, με πανοφόρι, με παλτό, με χίλια δύο πράγματα. Σαν του Μαραβέ, γιατί δεν μπορείς να πας. Πηγαίνεις με τα κοντομάνικα. Αυτό τι λες και είσαι τώρα σε ποιο. Σε θερινό σινεμά σε λίγο θα το κάνω. Κανονικά. Με τα σκολάκι γυαλί. Περιμένουμε να έρθει το φεστιβάλ βιβλίου για να βρέξει, για να αποκτήσει λίγο έτσι φθινοπορεινό σκηνικό ο καιρό. Μέχρι και 20 βαθμούς θα φτάσει σήμερα το θερμόμετρο στο κέντρο της πόλης, χωρίς ανέμους, χωρίς υγρασία ιδιαίτερη. 14 βαθμούς αυτή τη στιγμή στο μαλακό πρωινό. Μια χαρά θα είναι και η εβδομάδα βέβαια θα φέρει σχετική πτώση. Αλλάζει λέει το σκηνικό του καιρού με βοριάδες και πτώση θερμοκρασίας, όλα όχι καμιά συγκλονιστική. Κάτω από 20 βαθμούς θα έχουμε εκεί, 17-18. Σιγά σιγά θα αρχίσουμε να μπαίνουμε στο Νοέμβρη. Ακούσουμε ιστορικά γεγονότα είχαμε συμβεί σαν σήμερα στις 5 του μηνού. Καταρχήν να πούμε ότι είναι, γιατί ξεχάσαμε τις διεθνείς ημέρες, είναι Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Επαγγελματικών Δεξιοτήτων και Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για το τσουνάμι είναι σήμερα 5 του Νοέμβρη. Ευαισθητοποίηση για το τσουνάμι. Για το τσουνάμι, για το τσουνάμι. Το σκέφτηκε αυτό. Άλλωστε Μπέλχανας. Ομάδα ευαισθητοποίηση για το τσουνάμι. Σε παρακαλώ. Πρέπει να γνωρίζουμε πράγματα. Η επιλογή τη 5η Νοεμβρίου έγινε η ανάμνηση του περιστατικού που έμεινε στην ιστορία ως Ιναμούρα Νόχη. Φωτιά στα δέματια ρυζιού, η οποία συνέβη στις 5 του Νοεμβρίου του 1854 ακτές Δυτικής Ιαπωνίας, όταν ο Γκοχέι Χαμαγκούτσι, προϊστός ενός παραθαλάσσιου χωριού, προτίμησε να κάψει τη σοδιά ρυζιού του προκειμένου να ειδοποιήσει τους κατοίκους ευρύτερης περιοχής για το επερχόμενο τσουνάμι. Αυτό είναι.
Έτσι, το τσουνάμι το θυμόμαστε ότι εμείς το μάθαμε με εκείνο την απίστευτη τραγωδία της. Πώς και μέσα στο νερά, ρε φίλε. Ε? Πώς και στη ζωή. Είχε στεγνώσει το νερό ή δεν ξέρω, μπορεί πάνω στις κορυφές. Θα πάω να ρωτήσω και στο προβατάκι. Τα μαζέψαν εκεί. Τα μαζέψαν τα ρίζια. Πότε έχουν ρίζια. Βαβάκια μαζέψαν. Βαβάκια και εγώ έβλεπα τώρα εδώ στον. Στον κάμπο. Στη Στρόμιδη. Βεβαίως, βεβαίως. Και στο Μουζάκι. Το 1815 σε σήμερα κλείκει η Ρωσία, υπογράφει στο Παρίσι ειδική συνθήκη σύμφωνα με την οποία τα επτάνησα τίθενται υπό την προστασία τη Αγγλία με την ονομασία Ηνωμένη Πολιτεία των Ηνωμένων Ιωνίζων. Είδες, είχαμε τα εξράφτα, είχαμε τη ΣΥΠΑ, είχαμε και τη ΣΥΠΗ. Βεβαίως, βεβαίως. Και είχαν σημαία κανονικά με την, αυτή τη σημαία τη Βρετανία. Θα μπορούσαν τώρα να βαράνε το κεφάλι του στα Ιόνια νησιά. Αυτή του λέει: μία ήμασταν Ιταλία. Τι ωραία ζωάρα κάναμε. Μετά ήμασταν Βρετανία. Ναι. Ξαφνικά έρθαν και μας απελευθερώσαν οι Έλληνες. Ναι. Και καθίσαμε εδώ πέρα. Τώρα θα έχεις τα χρώματα τη City να πούμε. Ναι, κανονικά. Θε Κέρκυρα, α πούμε, κάθεται και παίζει βιτεθνική. Θα παίζει Premier League. Κανονικά. Θα κυκλοφορήσει την Κέρκυρα με μπλούζα Sterling τώρα. Sterling, ανάποδα το τέτοιο. Ανάποδα το αυτοκίνητο. Είναι η πιο άτυχη τη ιστορία, κανονικότατα. Οι φίλοι μα ήταν. Σαν σήμερα το 1935 οι αδελφοί Πάρκερ κυκλοφορούν στην αγορά το επιτραπέζιο παιχνίδι Μονόπολη. Εντάξει, έκανα πολλά λεφτά αυτά. Και αφήνει τον Μπέλγα να δεις. Τον Μπέλγα. Μυαλό ρε φίλε, βγάλαμε τέτοιο. Αν και διασκεδαστικό λέει στην αρχική του μορφή το η Μονόπολη δεν βγήκε στην παραγωγή πριν το 1910. Κυκλοφόρησε τρία χρόνια αργότερα σε διάφορες παραλλαγές. Με την να έχει γίνει ένα από τα πιο μοσχοπουλημένα 500 εκατομμύρια λέει ανθρώποι σε όλο τον κόσμο έχουν στην κατοχή τους Μονόπολη, βρίσκονται στο ρεκόρ βιβλίο Guinness. Μονόπολη η οποία καταγγέλουμε, γιατί το αναφέρω τώρα αυτό το θέμα, γιατί στις απλές μονοπόλεις που κυκλοφορούν τα τελευταία χρόνια έχει βγει και Μονόπολη Πάουκ, έχω παίξει Μονόπολη Πάουκ με τον Γκόλγα και τον Σακισλόγλου. Ναι, σιγά. Κανονικά. Ναι, βέβαια, βέβαια. Ήταν σε μια επαιτειακή για τα 90 χρόνια ΠΑΟΚ έκδοση. Και τι αγόρεσε, τον Τουμπά. Μου αγόρεσε, ξέρω εγώ. Αγόρεσε λαμπράκι, αγόρεσε εδώ λαμπράκι. Γιατί έπαιρνε την έποξε και τέτοια. Όχι, αυτά είναι ένα κόλπα, θα πάρω κι εγώ. Αλλά λέω τόσα χρόνια κυκλοφορούσε Μονόπολη μόνο με του Αθηναϊκοί δρόμοι. Ναι, συγκρού είχε. Ναι, συγκρού, ναι. Κάνιγκο και αυτά και τέτοια. Για πιάσει να δει νίκη, πώ νίκη, πώ έχει. Γιατί να μην έχει Μονόπολη, α πούμε, σε ερών. Μονόπολη Κυλκή. Ναι, να αγοράζει, ε. Τι να αγοράσει τώρα στο Κυλκή που δεν ξέρω. Να πα πάρει τα σφαγεία στα σέρα. Του τσουμπλέκτηρη. Να έχει τέτοια έτσι, α πούμε. Πάρε την κοιλάδα ολόκληρη. Πάρε, την αγοράζω. Σα σήμερα το 1997 κάνουν πρεμιέρα δύο νέα τυχερά παιχνίδια του ΟΠΑΠ. Το Τζόκερ και το νέο πρώτο. Το δεύτερο δεν υπάρχει. Το δεύτερο δεν υπάρχει. Το 97 όμω έχουμε συμπληρώσει εσίω 21 χρόνια Τζόκερ και ο κόσμο το κυνηγάει. Τι είχαμε χθε και όχι. Τα τζακ πότα δώσαμε, τα είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Τώρα θα αρχίσει να μαζεύεται. Για Χριστούγεννα. Μαζί με το φλουρί θα πέσουν. Μα έτσι. Πέσουν το λαϊκό τα χέρια. Πρώτο δεν έπιασε το Τζόκερ όμως, έσπασε τα μία. Λέει σας σήμερα το 1956 δημοσιεύεται μια έρευνα που βλέπει το φως δημοσιότητας, στην οποία αποκαλείται ότι εκείνη την εποχή, το 1956, δύο εκατομμύρια Έλληνες δεν ήξεραν να βάζουν την υπογραφή τους. Σταυρόμα. Κανονικά το 1956, αυτό έχει πάρα πολλά χρόνια πίσω. Τώρα. Και τώρα να την κάνουμε αυτή την έρευνα, δεν ξέρω κατά πόσο. Ποια θα είναι τα ευρήματα, αν τη βάζουμε σωστά, αν όχι, αν εκείνο το άλλο. 2-31-0-287-3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας, FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526, χρέωση 1,24 του ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας και λόγω επειδή στα ίντερνετια και εκεί μας βρίσκεται και επικοινωνείτε διαρκώς και αδιαλείπτως με την εκπομπούλα μας. Εμείς θα πάμε να κάνουμε την πρώτη μας μικρή διαφημιστική ανάπαυλα, καθότι ολοκληρώσαμε έτσι την εισαγωγή του λόγω επειδή. Η γραμμούλα μπορεί να μας καλέσει άμα τη επιστροφή. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο λόγο επειδή στον Λίμπερο 107,4 στο πρωινό της 5ης ημέρας του Νοέμβρη. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα και στη γραμμούλα που ήτωσε αναμονή. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Έλα ρε αγόρι μου, έλα ρε παιχταρά μου. Τι κάνετε που, παιδιά, που τα είσαι, όμορφα εκεί. Εσύ τι κάνεις, πού βρίσκεσαι. Καλά, τι έμαθα είσαι. Στο χωριό μου ήμουνα. Δεν ήρθες να με βοηθήσεις. Ναι, μωρέ, στεναχωρήθηκα. Είμαι μόνο Γρηγορίου. Στεναχωρήθηκα, γιατί στεναχωρήθηκες, δηλαδή. Έλειπες. Εντάξει, τι να κάνουμε. Δεν ήρθες και εσύ εκεί να με βοηθήσεις να μαζέψουμε ελιές. Τι να έκανες, μόνο Γρηγορίου. Να μου έδινε κάνα 5 ευρώ. Θα σου έδινε κάνα 5 ευρώ.
Τσιτσατσόν, τσιτσατσόν όμως. Λες, άστα παμονή Γρηγορίου που έχει και ωραίο πρωινό, που έχει ωραίο breakfast, brunch. Μαλακό κρεβάτι. Ναι, και στο κελί. Είχαμε ωραίο φαγητό την Κυριακή. Τι είχατε την Κυριακή το πρωί? Είχαμε ψάρι. Ψάρι, τι ψάρι? Ζωάρα. Τώρα δεν ξέρω, δεν είχε κόκαλα πολλά. Ήταν πολύ σαν τόνο. Σαν τόνο, ωραία, τι φάγανε κύριε, χωρίς κόκαλα. Τι ψάρι μπορεί να ήταν αυτό? Τι ψάρι? Ήταν με τόνο, ήταν λίγα κοκαλάκια, μικρά, πολύ μικρά. Ψάρεψαν τόνο τώρα, φρέσκο εκεί πέρα. Θα σε πω τώρα, είχε κρεμμυδάκι κόκκινο μέσα. Κόκκινη σαλτσούλα. Όχι καφετζή μου. Όχι καφετζή μου. Τι γανιτό ήταν, τι ήταν? Ήταν κανονικό. Φούρνο με πατάτες και ρύζι. Τι μπορεί να ήταν? Μπακαλιάρο. Μπακαλιάρο λες? Μπακαλιάρο, ε. Νομίζω. Μπακαλιάρο. Να ρωτήσεις. Με ένα κεντρικό κακαλό στη μέση. Να ρωτήσεις. Μήπως ήταν ξηφία εδώ, μα λέει ο φίλο μα ο Δημήτρης. Φάγατε ξηφία, ρε. Και βαγκού παφούλια σου ήταν και ξηφία. Πού να ξέρω. Μπορεί να ήταν, ναι. Καλά, δεν ρωτά τι, αν πει τι σε νοιάζει εκεί που το τρώ. Μπορεί να έρθει και ο Σκαρμούτσο να σε κάνει πεσκανδρίτσα. Πολύ νόστιμο. Πολύ νόστιμο. Ενθουσιασμένο. Είχε και κρασάκι, είχε τσιπουράκι, συνοδευτικό τι. Όχι, κρασί έχει, δεν έχει. Πόρφη, τι ωραία ρε. Άρε ζωάρα, και εμείς εδώ πέρα. Το απόγευμα είχαμε φασολάκια. Ναι, ναι. Άστα, δεν. Και γιαούρτι. Όχι τυρί. Όχι τυρί. Φασολάκια χωρίς φέτα είναι δυνατόν, δεν είναι φασολάκια. Ούτε ο Θεός δεν το θέλει αυτό το πράγμα. Φέτα, ναι. Τη φασολάκια και γιαούρτι. Πόρε φίλε, τι ζωάρα, τι ωραία. Και σήμερα τι περιλαμβάνει το μενού? Σήμερα είναι νησία, δεν έχει τίποτα λάδι. Τι δεν έχει σήμερα, γιατί δεν έχει τίποτα? Σιγά τι είναι, επειδή έχασε ο Άρης, επειδή έχασε ο Ρακλής, επειδή δεν φερεχεί ο ΠΑΟΚ, νηστεία. Απλά έχει νηστεία εδώ, δεν είναι όπως Δευτέρα. Έτσι, όμως μου. Μάλιστα. Σου υποσχέθηκα να σου φέρω ξηρό κρασί, δεν μου είπε. Ναι. Έχασε 1-1 ήρθε νομίζω ο ΠΑΟΚ. Όχι, τι σχέση έχει αυτό με το κρασί? Για το επίδομα δηλαδή, ψάχνεις, τι σχέση έχει το 1? Να μου δώσει κάνα χαρτζηλίκι έτσι. Γιατί να σε δώσω χαρτζηλίκι, δεν κατάλαβα, να σε δώσουν άλλη χαρτζηλίκι. Εμένα εγώ που σου κάνω καφέδες, δεν θα μου. Θα δείτε, θα καταφέρω να πάρω κούτρα κρασί από τον Παφούλια. Είναι στόχο ζωή. Με τίποτα. Εγώ που σε κάνω εδώ τα καφεδάκια, δεν αξίζω εγώ έτσι ο φίλος σου ένα κρασί, α πούμε, στην υγειά σου. Αγιασμένο, γιορίτικο, ωραίο. Ωραίο, αγιορίτικο, έχει ωραία κρασιά εδώ. Έτσι, δεν θα μου το κάνει δώρο. Να δούμε, έχει ο Θεός. Έχει ο Θεός, έχει δώσει. Καλό δρόμο, εμείς είχαμε πάρει από μένα 5 ευρώ. Δεν κατάλαβες. Ποιο νομίζω ότι έχεις να κάνεις. Μάλιστα, έγινε φίλε μου Πάφη. Σε ευχαριστώ. Θα τα πούμε αύριο. Τσάω, τσάω, τσάω. Ακόμα αντερλικωμένος είναι από χθες. Το ξέχασε το κρασί. Ναι, το άκουσε εδώ. Σε φέρεις 5 ευρώ και τέτοια. Τζάμπα το παίρνει. Ναι, ρε, το κρασί. Ο φίλος μου Σουνίτσι μα λέει στη Γρηγορίου σερβίρουν ξηφία. Έχει φάει και ξέρει, έχει επισκεφτεί τη συγκεκριμένη μονή. Δεν το είπε τυχαία, α πούμε. Ότι. Το παφού δεν μπορεί να ξέρει, έφαγε ξηφία. Εγώ μια φορά έχω φάει ξηφία στη ζωή μου. Μπορεί. Θυμάσαι εδώ τις παλιές ταβέρνες στο Καλοχώρι, ναι. Το Μπαγκλαντές και αυτά που ήταν πάνω στη θάλασσα εκεί στα Δέλτα εκβολή. Ναι, είχε ρε παιδί μου κάτι ταβέρνες, ναι. παράνομες, δεν είχαν ρεύμα, ήταν με γεννήτρια, ναι. Πάνω εκεί στα Δέλτα του ποταμού, ήταν ακριβώς σαν να είσαι στην Ταϊλάνδη, σαν να είσαι στο Μπαγκλαντές, ας πούμε, μέσα στο νερό. Σκέψου, η τουαλέτα ήταν τρύπα μέσα στο νερό, σε ένα σπιτάκι, δεν είχε κάτι άλλο, πήγαινε εκεί, ήταν χαρά. Εκεί είχαμε φάει μια φορά ξηφία, γιατί είχαμε πάει βόλτα και πετύχαμε τη μάνα ενός φίλου που ήταν εκεί με διάφορους άλλους φίλους της και είχαν περισσέψει και μας δίναν τα ποφάκια τους. Μια χαρά εκεί είχαμε φάει. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Τι ωραίο μέρος εκεί, τι ωραίες εποχές, τα παλαιά τα χρόνια. Μας λείπουν αυτού του είδους οι κατασκευές, οι παράνομες, χωρίς κανένα κανόνα υγιεινής. Εντάξει. Αλλά ήταν το ιδηλιακό. Έβλεπες ροδιούς, έβλεπες τα φλαμίγκο να πετάνε ή το καταπληκτικά. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM κενό μηνυματάκι αποστολή στο 54526. Χρέωση 1,24 του ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Και λόγω επειδή στα ιντερνέτια και εκεί βρισκόμαστε και συνδιαλεγόμαστε. Τελειώνει αυτή τη στιγμή το παιχνίδι των Los Angeles Lakers με τους Toronto Raptors. Είμαστε στο 1 λεπτό της 4ης περίοδου, 101-114. Διαφαινόμενη νίκη για τους Toronto. Νωρίτερα όργια
Γιώργια Αντετοκούμπο. Πάλι Γιάννης. Ναι, 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 ο Γιάννης, ο Γιάννης. Σήμερα δεν αγωνίζω, οπότε το κάνει προχθές. Το triple double. Triple double, super Γιάννης, σε μόλις τρεις περιόδους έκανε. Βέβαια, βέβαια. Σε ποιο μάτσο όμως εδώ, στους Bucks με τους Kings 144-109. Βάλτε κανένα καλάθι, ρε. No, το βράδυ ήταν αυτό το μάτς, ναι, στις 10.30, στις 10.30, τα παιχνίδια της Κυριακής. 144. 144 πόντι έβαλε ο Γιάννης Αντετοκούμπο, ο οποίος φέτος βρίσκεται όχι απλά σε δαιμονιώνει. Είπαμε, φέτος είναι ισχυρό χαρτί για να αποκτήσει τον τίτλο του MVP και όπως φαίνεται. MVP, MVP στο NBA. Τα ελάφια έχουν πραγματοποιήσει ένα εκπληκτικό. Σε 30 λεπτά συμμετοχή σημείωσε 26 πόντους, πήρε 15 rebound και έδωσε 11 assist. Είναι ο Sherlock Holmes του τρίπτα. Έτσι βέβαια. Στην 8η φετινή νίκη των Bucks σε 9 αναμετρήσεις. Έχουν ένα από τα καλύτερα ρεκόρ. Αυτός εδώ θα πει στα 41 στο τράκι, θα τον πάρει ο τράκι. 41 πίσω να φύγει. Το 8-1 μοιράζεται ένα από τα καλύτερα ρεκόρ μαζί με ποιους άλλους είναι οι Bucks στην κορυφή. Με τους Στεφκάλι, είναι με τους Raptors. Είναι με τους Raptors, τους οποίους κερδίσανε οι Bucks. Στα υπόλοιπα αποτελέσματα, Brooklyn Nets, Philadelphia 76ers 122-97, Washington Wizards, New York Knicks 108-95, San Antonio Spurs, Orlando Magic 110-117, Phoenix Suns και Memphis Grizzlies 102-100, Portland Trail Blazers, Minnesota Timberwolves 111-81. Τελειώνει και το παιχνίδι των Lakers με τον Ράπτος, γιατί υπάρχει κόσμος που έκανε εδώ η Κατερίνα η Βουγιούκα, σηκωνόταν το βράδυ να πάει καμιά τουαλέτα, άνοιγε το κινητό και έπαιζε μια ψήλη. Α, ναι. Ξέρω, τι περίοδο, με κλειστά τα μάτια, ναι. Τι περίοδο είναι, ας βάλω ρε παιδί μου, ξέρω εγώ κάτι. Βάλε ένα σέντσι. Κοιμόταν και ξυπνούσα, ας πούμε, με χρήματα στο λογαριασμό της. Έτσι, κανονικότατα. Αγωνιστικούλα για αυτό το τρίμερο, τα πράγματα για τις ομάδες της Θεσσαλονίκης δεν ήταν καλά. Δύο πολύ αρνητικά αποτελέσματα και ένα εντάξει, σχετικό τσι. Για το πάω και τα καλά. Έτσι όπως εξελίχθηκε η κατάσταση, ένα σχεδόν ανέπαφο χ. Με την έννοια από τη στιγμή που η ΑΕΚ πέρασε και αυτή δεν προχώρησε με νίκη απέναντι στον Παναθηναϊκό. Εντάξει, βρίσκεται βέβαια κατά πόδος ο Ολυμπιακός, ο οποίος αύξησε την θέση του στο βαθμολογικό. Δεν μπορεί, λες, Ολυμπιακός. Πώς φάνηκε χθες το παιχνίδι του Άρη, τι έχουμε να σχολιάσουμε. Θέλεις να σχολιάσουμε. Έτσι, να δούμε μια ψηλή στον κόσμο. Πηγαίνουμε κατά χρονολογική, έτσι, πιο σύντομη απόσταση. Έτσι. Θα πάμε και το Σάββατο στο Περιστέρι. Για ΠΑΟΚ. Λοιπόν, ξεκινάμε με το μάτς του Άρη του Ολυμπιακού. Τα κλασικά συστήματα και από τις δύο πλευρές. Ο Ερέρα με το 4-2-3-1 το κάθε αυτού πήγε σε ασφαλή νερά, αλλά έκανε την κουτσουκέλα του πάλι βάζοντας τον Κολάσο δίπλα στο Σιώπη. Αυτός ο Κολάσο δεν έχει φυσική κατάσταση, δεν μπορεί να παίξει, δεν είναι εξάρι και γενικά από την αρχή δεν είναι για να παίζει αυτό το παιδί. Είπαμε, μπορεί να έπαιζε μπόκα, μπορεί να είναι 28 χρονών, μπορεί 1000-2 μπορεί. Το παιδί δεν τραβάει, εντάξει. Και έχει την αιμονή να το βάζει μέσα όπως με τον Μπάσα, όπως και ο Γιουνές. Που τα τελευταία μάτς δεν τραβάει, αλλά έπρεπε και αυτός να είναι μέσα. Τέλος πάντων, έγινε ό,τι έγινε. Στις αλλαγές πάλι τα κάναμε λίγο μαντάρα εκεί πέρα, κύριε Πάκο Ερέρα. Όταν στο 70 κάτι, εντάξει, φάγαμε τον γκολ στο 56-57, όταν μπήκε μέσα ο Νάτχο, έκανε την παλιά, έβγαλε το κούτρι. Αυτό το παιδί πολύ του γουστάρω σαν αριστερό. Με τη μία γύρισμα, δηλαδή. Πολύ ωραίο γύρισμα του κούτρι. Και αν παρακολουθεί το κούτρι, όλα τα ανεβάσματα του χισέντρε είναι ξύραυχε, κάτι που δεν θα δει ποτέ ο Τζανακάκη και ο Βαλεριάνο. Αυτό το παιδί φοβερή σέντρα. Φοβερή. Έβγαλε τον. Εκεί ήταν το μέγα λάθος, δεν ξέρω δηλαδή τι είδε εκεί, τι όνειρο είδε και έβγαλε αυτό το Σιώπη, το μοναδικό άνθρωπο που έτρεχε μέσα στο γήπεδο, το τρεχαντήρι, και έβαλε το Ματίγια. Ο Ματίγια έπρεπε να μπει, αλλά στη θέση του Κολάσου. Τι να κάνει ο Ματίγια, να δημιουργήσει ή να τρέχει και για τον Κολάσου και για τον Τικινή που ήταν και κουρασμένος. Οπότε άκυρη η αλλαγή, έβγαλε και τον. Και τον Τικινή, έβγαλε και τον Μπρούνο Γάμα, εντάξει, ο Μαρτίνεθ, σωστή αλλαγή. Αλλά βάζοντας μέσα τον Διαμαντόπουλο στη θέση του Σιώπη, εκεί μετά δυο βαριά φορ. Ο Γιουνές δεν μπορεί από την αρχή. Ο Διαμαντόπουλος για μένα έδειξε κάτι στο κύπελο και πάλι μπορούσε να παίξει την αρχή βασικός. Δοκίμασέ τον, κύριε Ρέρα, βγάλει τον Γιουνές, βάλει τον Διαμαντόπουλο βασικό, αφού έδειξε κάτι στο κύπελο. Και σε 10 λεπτά εγώ τον Διαμαντόπουλο πιο πολύ τον είδα από τον Γιουνές. Έβγαλε και μια κάθετη πάσα. Ο Διαμαντόπουλος, ο οποίος είχε στις καλαμίδες του. Τι είχε? Ποιος ήταν αυτό, είχε ένα παιδάκι. Ναι. Πάνω, δεν ξέρω αν το είδε. Δεν το πρόκειται. Όταν έπαιρνε αλλαγή, έδειξε ένα κοντινό.
ο σκηνοθέτης και η Σκαλαμίδης που μάλλον δεν ξέρω, έχει παιδί ο Διαμαντόπουλος. Άμα λέει και έχει παιδί, εντάξει, ναι, μπορεί να έχει. Στη Σκαλαμίδης Μανολόγου σκέφτηκα αυτό, εντάξει, ωραίο. Κάει με το παιδάκια τρώει κλωτσιέ. Ξέρει. Πάνω στην Σκαλαμίδα το βρίσκει άλλο με τη σκαριά. Κρίμα είναι το προσωπάκι του, α πούμε, να φύρεται έτσι. Αυτό με τι Σκαλαμίδε, όλοι οι παίχτε έχω να είδε στην αρχή που έδειχνε η ΕΡΤ στα αποδυτήρια μέσα, που έδειχνε όλοι οι Καλαμίδε και του Ολυμπιακού ειδικά είχε πάνω αερογραφία. Όλε. Ναι, όλε. Ωραίο παγκόσμιο. Ο Χρυστοδουλόπουλο είχε, ο Νάτκο είχε. Τι είχανε, δεν θυμάμαι αυτό. Πολύ σχρωμό σαν τα τουάζ ήταν όλε. Να τι ψάξουμε να δούμε τι θα βάλει εσεί πάνω. Ναι, εντάξει. Ωραία πράγματα. Εντυπωσιακές οι Καλαμίδες. Αλλά από το μάτς, ο Ερέρα μας τα έκανε λίγο έως πολύ μαντάρα και ήταν αναμενόμενο. Στο τέλος είχε και αποδοκιμασίες. Προς πού πηγαίναν αυτές οι αποδοκιμασίες? Για τη διαιτησία, για τις επιλογές του Ερέρα, για τον ίδιο τον Ερέρα, για τη διοίκηση, για ποιον? Δεν είχαμε το σκηνικό δηλαδή της, του παιχνιδιού με την Τούμπα που τελείωσε το μάτς. Ναι. Με την Τούμπα, λέω, με τον Πάου. Τελείωσε το μάτς και χειροκροτήματα αυτά. Και έχει 2-3.000 χειροκροτήματα, είχε επιφημίες. Καλά, έτσι το προσπάθησε ο Άρης εκεί με την, στο Χαριλάου το μάτς με τον Πάου. Αλλά εδώ από ό,τι κατάλαβα ήταν για τον προπονητή, για τους παίχτες. Για τον προπονητή το κατάλαβα, με έδωσε η αφορμή αλλαγή του Σιώπη στο 75. Δηλαδή χειροκροτούσαν του Σιώπη και από πίσω Γιούχα επειδή τον έβγαλε. Ναι, ναι, ναι. Μα ο κόσμος κατάλαβε, ρε παιδί μου, βλέπει, δεν βλέπει. Και ο πιο άσχετος μπορεί να καταλάβει ποιος τρέχει, ποιος δεν τρέχει. Δεν σου του είπα να τα αναλύσει τακτικές στα 30 μέτρα οι γραμμές και να βλέπει απ' έξω, ας πούμε, να καταλάβει. Αλλά καταλαβαίνει ο κόσμος ποιος τρέχει. Ποιος είναι φιλότιμος. Και φαίνεται ότι στην παρούσα φάση. Γιατί είμαστε Ελλάδα, νομίζω ότι. Μέσα από την τεχνογνωσία που κατέχουμε όσον αφορά το χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου, αυτή τη στιγμή είναι σε δυσμενή θέση ο Πάκο Ερέρα. Είναι πάρα πολύ, κάποιοι τον δίνουν, φερρυπίνουν σήμερα, δίνουν κάποια μέσα ότι φεύγει, ότι ο Άρης αναζητεί προπονητή. Ναι. Υπάρχει και διακοπή το επόμενο Σαββατοκύριακο. Ναι, είναι μετά το επόμενο. Ναι. Οπότε, είναι τελευταία αγωνιστική επόμενη εβδομάδα. Αν είναι να προβεί σε κάποια αλλαγή, νομίζω σήμερα θα το λογικά θα το μάθουμε. Ιδάλλως, αν δεν προχωρήσει, αν δώσει ψήφο εμπιστοσύνη, δηλαδή. Ο Καρυπίδης στον ένα που έδωσε την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι, δεν είπε ότι στηρίζουμε, κάνουμε, ράνουμε. Τεσσάρα έφαγες. Θα σου πω κάτι. Άμα έπαιρνε στο Πανιόνιο το τρίποντο εκεί πέρα και πάρε μου μια ισοπαλία στα τρία ντέρμπι, δεν θα είχε κανένα θέμα. Καλά, προφανώς. Δεν θα είχε θέμα. Είναι... Εκείνος ο Πανιόνιος όμως που μπορούσε, εκεί ήταν, ξεκίνησε η γκρίνια. Έρχεσαι, τρως και μέσα στο Χαριλάο από τον ΠΑΟΚ το διπλό. Εκεί η τεσσάρα έπρεπε να έχεις γεια σας, να πούμε. Αλλά. Τα πράγματα είναι πλέον. Αν λέμε σε περίπτωση τώρα, εδώ πέρα κάνουμε εμείς καφενιακές κουβέντες. Δεν έχουμε καθόλου ρεπορτάζ και δεν κατέχουμε το τι συμβαίνει μέσα στα εσωτερικά της ομάδας του Άρεως. Δηλαδή, να φύγει ο Ρένα, να έρθει ποιος στην παρούσα φάση, είναι το ερώτημα. Ο κλασικά. Θα πάω μια χαρά. Ναι. Μιχαλίτσος υπηρεσιακός μέχρι να βρεθεί. Μάλιστα. Έτσι θα πάει πάλι. Ναι. Εγώ έτσι πιστεύω. Υπηρεσιακός. Ποιος θα έρθει όμως να αναλάβει στην παρούσα? Κράτα το Μιχαλίτσο. Κατακρίτσα το Μιχαλίτσο. Αφού τους έβγαλε μια χαρά την προηγούμενη φορά. Ποια ήταν η προηγούμενη φορά? Πότε έφυγε ο. Ποιον είχαμε διώξει, τον Κούπερ? Καλά, αυτό έχουν περάσει τώρα. 7-8 χρόνια έχουν περάσει από τότε. Του δει τον Μιχαλίτσο. Πιο πολύ από τον Γιουνέστο. Εσύ που τον έχει δει τον Κούπερ που έλεγε και ο. Μήπως ξανάρθει ο Έκτορ Ραούλ Κούπερ? Μετά τον Όγιο πάλι που είχε γίνει, θυμάσαι η ιστορία. Είχε έρθει ο. Πώς το λέγανε, μωρέ, τον επόμενο. Και την έβγαλε Ευρώπη την ομάδα μετά από εκεί. Μπορεί να μην έμπαιζε και το αργεντίνικο το ποδόσφαιρο, την έβγαλε Ευρώπη αέρα τέταρτη την ομάδα. Ο Φυρό, τίποτα δεν παίζει μέσα. Τι να κάνω τώρα, εγώ να με δεν με καλέσαν αυτή να πω. Γιατί όχι, ο Φυρό και την καλύτερη πορεία με τον Άρη κόντεψε να τον οδηγήσει στο πρωτάθλημα. Δεύτερο είχε βγει νομίζω. Το 1990, πόσο. Εντάξει, έχουν περάσει από εκεί 20 χρόνια. 2-31-0-283-8 για τηλέφωνα επικοινωνία. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 545-26, χρέωση 1,24 του ευρώ. Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και χρεώσεων κινητή τηλεφωνία. Και λόγω επειδή μα βρίσκεται και στα ιντερνέτια και επικοινωνείτε μέσα από την σελίδουλα μα. Αυτή ήταν του Άρη, ήταν η τέταρτη συνεχόμενη, αν δεν κάνω λάθος. Πανιόνιο, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ. Βέβαια, εντάξει, το πρόγραμμα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί είναι δύσκολο? Δεν είναι δύσκολο. Τώρα, Πανιόνιος εκτός, ΠΑΟΚ εντός, ΑΕΚ εκτός, Ολυμπιακός εντός, τώρα έχεις και Παναθηναϊκός. Το Πανιόνιο να το πάρεις διπλό. Πώς δεν βγείτε, μπορείς. Και πάρε ένα χ στα τρία τέρμι. Ναι, τίποτα από όλα αυτά. Τίποτα από όλα αυτά. Λοιπόν, τα αποτελέσματα της αγωνιστικούλας μας που μας πέρασε αυτό το Σαββατοκύριακο.
το μεσημέρι του Σαββάτου, το Ατρόμητος ΠΑΟΚ στις 4. Έχει το ντέρμπι των πρωτοπόρων, 4 ώρα του Σαββάτου. Νομίζω δεν ήταν και καλύτερη. Θα μου πει, είσαι και το Παναθηναϊκό. Όλα φέτος μάλλον. Αυτό το Σαββατοκύριακο είδαμε τόση ΕΡΤ όσο είχαμε να δούμε από το Μουντιάλ. Πολύ ΕΡΤ. Κανονικότατα. Τα τρία σπουδαία παιχνίδια τη αγωνιστή έκατσε πάρα πολύ καλά. Ήταν στην ΕΡΤ, οπότε ναι, από την άλλη μπορεί να πει, ίσω να μπορούσε. Αλλά έχει την Ευρώπη ο ΠΑΟΚ, οπότε δεν θα μπορούσε να παίξει Δευτέρα και να το σπάσει και την βραδινή. Μεγάλη ζημιά στα καφενεία. Ναι, μεγάλη ζημιά. Τι να κάνουμε, έτσι έχει η κατάσταση. Να τα λέμε αυτά. Να τα λέμε και τι να κάνουμε. Να τα λέμε στην κυρία Ανόβα που θέλει τα επαγγελματικά συμβόλαια. Εντάξει. Του χρόνου εγώ σου βάζω ότι μπορεί να μην υπάρχει και συνδρομητικό να πάρει τα παιχνίδια. Του χρόνου μπορεί να έχει. Δεν σα πει. Ποιο θα δώσει του χρόνου χρήματα. Σαββίδι θα ψάχνει. Το Σαββίδι θα ψάχνει. Όλοι θα πάνε στο έψιλο να πάρει τα. Θα γίνει όμω, δεν μπορεί να τα δώσει να πάρει. Κάτι συνδρομητικό θα βάλει. Σου λέω τώρα, αν ζητάνε, έχοντα ανεβάσει τον πήχη τόσο πολύ φέτο η ΕΡΤ με τα δύο τόσο ακόμα. Του Άρη θα δει το συνόβα παραπάνω. Εδώ δίνει 2 εκατομμύρια αγώνα για τα Φόρμουλα 1. Ατρόμητος Αθηνών ΠΑΟΚ το μεσημέρι του Σαββάτου 1-1. Ναι. Πανιώνιος Πανετολικός 3-0. Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0. Λεβαδιακός ΑΕΛ Άρισας 1-1. Πας Γιάννινα Λαμία 0-0. Άρης Θεσσαλονίκης Ολυμπιακός Πειραιός 0-1. Και Όφη Απόλλων Σμύρνης με τον Απόλλωνα να παίρνει το πρώτο του βαθμό. Πανηγυρικό στο πρωτάθλημα, χωρίς βέβαια και να σκοράρει. Και σήμερα το προγραμματάκι μας ολοκληρώνεται με την αναμέτρηση του Αστέρας Τρίπολης Ξάνθη στις 7:30. Δευτέρα, εντάξει τώρα, ποιος θα κάτσει να ασχοληθεί να το δει το συγκεκριμένο παιχνίδι. Αλλά θα κάτσουμε ο Αστέρας Τρίπολης που είναι στα πολύ χαμηλά και αυτός βαθμολογίας. Έτσι λοιπόν, μετά και την ένατη αγωνιστική, ο ΠΑΟΚ έσπασε το συνεχόμενο νικηφόρο σερί, το 8-8. Δεν έγραψε το κοντέρ 9-9. Παρ' όλα αυτά παραμένει αίτητος. Είμαστε λάτρεις Κάναντι. Εγώ το έχω να το λέω αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή, με εντυπωσιάζει από πέρσι πως πήρε αυτή την ομάδα και την πηγαίνει τρένο. Πηγαίνει τρένο γιατί τρένο. Δεν έχει πίεση, γιατί δεν έχει τα ράδια, γιατί δεν έχει βάλει αυτό γάλα εκείνον τα ούτα, τα ζιούχα κτλ. Αν ήταν σε καμία από τις ομάδες που δεν έχουν φόρτο. Μα έτσι είναι τα πράγματα. Στην Ελλάδα δεν γίνεται να δουλέψεις όπως δουλεύεις σε ομάδες του Βελγικού. Χωρίς Κατσισαία, χωρίς Κουλούρι, χωρίς έβαλε τη Μόνταρε 3-5-2, 5-3-2 μάλλον στην ουσία, τρίτο στόπερ. Τώρα με βάζει στόπερ, είπε πρέπει Στρουγγί. Ο Καρασαλίδης, στόπερ, ο Καρασαλίδης, να φανταστείς τώρα, μπάμπη μου είναι από τα Σέρας. Ο μπαμπάς του είναι ο Καρασαλίδης, έχει κάνει και διοικητή στο στρατόπεδο εκεί έξω. Ναι, και είχε στο Κατζηλάκι της Ακαδημίας τον είχε το Καρασαλίδη. Φίσμα, ο Καρασαλίδης. Ξαράκι έπαιζε χαφ και είναι. Μπορεί να πει στον μπαμπά σου λίγο να με μεταθέσει. Πήγε στον Ηρακλή ο Καρασαλίδης, γερό παιδί, γερό κορμί. Τσακ, τον έκανε ο Κάναντι στο περάκι πίσω, δυνατό. Εξαρροστόπερο. Με τον Μπάουκ να έχει πολλά παράπονα από τη Διευθυνσία. Έχει το πέναλτι που δεν δώσει τον Κατουρί, ένα ψέρι στο πρώτο ημίχρονο. Δεν ήταν και πάρα πολύ καλό. Θα μου πει, είναι και το ποιον έχει αντίπαλο. Έχει τον Ατρόμητο τώρα, δεν είχε κανέναν οποιοδήποτε. Ο Κάναντι σου λέει: έκλεισε, τουμπλάρισε τα δύο μπακ του, το Μάτους και το Βιερίνια που είναι καλοί. Του απομόνωσε. Τα χαβ δεν ήταν τίποτα να τα πετάξει έξω. Να κάνει Σβέρμπλουμ εκεί πέρα. Μπρούνο Μαντσόν και Μπουσούλατζιτ του κατάπιανε και ήρθε τον γκολ. Αποστημένη φάση, αλλά με συνεργασία Βαρέλα Κρέσπο. Είδες φίλε, ο Βαρέλα τι έκανε. Συγκλονιστική. Ζαλίστηκα το αυτό. Λέω, τι γίνεται τώρα εκεί πέρα. Συγκλονιστικό γκολ. Βαρέλα. Δεν ξέρω αν έχει ξαναμπεί τέτοιο γκολ στα χρονικά του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Τα δύο center back. Τα δύο center back να συνεργάζονται. Όχι τώρα τσάφκο του Ρουκόντρα, αν θέλει να το κάνει. Το κάνει. Την έχει αυτή την τρίπλα έτσι την γυριστεί. Το Κρέσπο το βλέπει και ο Κρέσπο πλασέ τώρα. Πάρουμε τα δύο κορυφαία center back αυτή τη στιγμή στον πλανήτη. Ζαλίστηκα τώρα εγώ σου. Ποιο μπορεί να το. Το κορυφαίο κεντρικό αμυντικό δίδυμο της Γιουβέντους. Της Γιουβέντους. Ναι, και Ελλήνη Μπονούτσι. Πού να καλύψεις και Ελλήνη Μπονούτσι. Μπορεί να κάνουν αυτά. Μόνο να διώχνουν τσουρουκάδες την μπάλα. Πού να την βάλω κάτω να παίξω. Και η εκτέλεση του Κρέσπου ήταν πάρα πολύ ωραία. Σεντερφορίσιο γκολ. Κοντάτα. Ψυχραιμία την κοντρολάρει. Πατάει και ένα πάτε εκεί πέρα. Τον τρίπιζε τον άλλο. Ωραίο το τέρμα. Ο Μέγερ είναι αυτό του Ολυμπιακού που ήταν παλιά. Ο Πάοκ έφαγε το τρίτο του τέρμα στο πρωτάθλημα. Σχεδόν με τον ίδιο τρόπο. Σχεδόν με τον ίδιο τρόπο από τα πλάγια. Από τα πλάγια. Με διαγώνιο σούτ. Ήταν γκολ με τον Ματέο Γκαρσία. Ναι, ήταν γκολ με τον Ματέο. Και τον γκολ που είχε φάει από τον Βόου στο Ηράκλειο τη Κρήτη ήταν σχεδόν πανομοιότυπο. Με τον ίδιο ακριβώ τρόπο, κάπω έτσι διάστημα. Μόνο εκεί τρώει γκολ ο Πασχαλάκης. Μόνο εκεί τρώει. Σιρτά κάτω μάγουλο δείχτη. Εντάξει. Έτσι λοιπόν είχαμε το 1-1, ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν φαίνεται να πλήττει ιδιαίτερα την ομάδα, με δεδομένο το ότι και η ΑΕΚ στραβοπάτησε.
Ο Ολυμπιακός, εντάξει, την πέρασε κιόλας στην άκρη. Η ΑΕΚ το μείον 3, το οποίο το μείον 3 πότε θα το μάθουμε, αν θα. Έλατε. Θα περάσει. Θα περάσει πολύ καιρό. Ο Ολυμπιακός τώρα απειλείται και αυτός με αφαίρεση βαθμών. Ποιος? Μετά τα... Ο Ολυμπιακός, μετά τα όσα συνέβησαν στο. Στο παιχνίδι, ναι, της Πάτρας, ναι, ναι. Τίθεται σοβαρό, ναι, ζήτημα. Γενικότερα το πρωτάθλημα των αφαιρέσεων βαθμού, των κεκλεισμένων των θυρών, όλα αυτά πρέπει να μπαίνουν και μέσα στο στοιχείο. Τα λέγαμε από την αρχή. Από την αρχή. Ακόμα δεν έχει διακοπεί το πρωτάθλημα για, κάποια... για κάποιο λόγο. Πέσαμε έξω στις προβλέψεις. Εμείς προβλέπαμε πέμπτη έκτη αγωνιστική να έχουμε αναστέλλεται το πρωτάθλημα. Γκρέξιτ, εκείνη το ένα το άλλο. Ίσως, εντάξει, γιατί έχουμε τους ξένους διαιτητές. Αν είχαμε τους Έλληνες, θα είχε μπούκες, θα είχε διακοπές, θα είχε το ένα, θα είχε το. Θέλω άλλο να μάθω ποιος είναι στον ατρόμητο ο τεχνικός διευθυντής και κάνει αυτές τις μεταγραφές, ρε φίλε. Φοβερούς παίχτες εκεί. Ουγγράη τώρα, Μούζακιτς, αυτοί 25χρονοι. Επιμένω, έχει να κάνει με το ότι οι συγκεκριμένες ομάδες δεν έχουν πίεση. Δεν έχουν τώρα τον καθένα να βγει να λέει το μακρύ του και το κοντό του στα ραδιόφωνα και βάλε εκείνο, κάνε τον άλλο. Α, πρόεδρε, το καλό του ατρομήτου, ας πούμε. Αυτό το περιβόητη πρόφαση που υπάρχει. Δεν έχει δημοσιογράφους, παυλοπαδούς, δεν έχει. Οπότε μπορείς να δουλέψεις. Μπορείς να δουλέψεις και ο κόσμος σε χειροκρότησε. Είδες πόσο το χάρηκαν και οι φίλοι του Ατρομήτου, χειροκρότησαν την ομάδα του, πανηγύρισαν. Πάνε για 2.000 κόσμους. Ναι, εντάξει, το πανηγύρισαν το αποτέλεσμα. Το χάρηκαν και οι παίχτες και διαψεύθηκαν ίσως κάποιες κασάνδρες οι οποίες ομιλούσαν περί φιλικών σχέσεων. Wow, ήταν ωραίο, βέβαια. Ο καθένας, αν θέλει να βγάλει σενάρια, μπορεί να τα με κάθε μορφή. Φτιάξανε, ρε, για να μην μιλάνε. Ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό. Δεν έβλεπα. Και γινόταν ροντέο στο 90. Έβλεπα τα σχόλια στο Twitter. Ας πούμε, λέγανε, βάζει ο ΠΑΟΚ γκολ. Να είδατε, ξέρω εγώ, τα δικά σα, η ομάδα αυτά και τέτοια. Το φτιάξανε. Βάζει ο Ατρόμητος στον γκολ και λέει, να είδε τι ωραία τώρα που το φτιάξανε ένα-ένα. Θα δει ότι στο 85 θα πάει ο ΠΑΟΚ πάλι γκολ και θα ανοίξει η άμυνα σαν την Ερυθρά Θάλασσα να περάσει ο Μωυσής και τέτοια. Και τελικά κάθεται το χικάκι και λέει. Μέχρι και άσου πήγαινε. Ναι, καλά, πολύ, άνετα. Πολύ άντα. Είδες εδώ το κάνεις για να θολώσουν τα νερά για να... ούτε λέει, και στο τέλος γύρισε, ας πούμε, η όλη άποψη και λέει, ούτε στημένο δεν μπορείς να πάρεις. Εδώ στην Ελλάδα που γνωρίζουμε τα πάντα για τα στημένα. Αλλά δεν βλέπω κανένα κόσμο να κονομάει, δηλαδή. Είχε, το διπλό είχε ένα 70 του ΠΑΟΚ το Σάββατο. Και έβγαινε πολλοί κόσμο και έλεγα αυτό να πούμε. Και το... Δεν είδα κανέναν, ας πούμε. Πάνε, βάλε ρε παιδί μου. Βάλε ρε παιδί μου ένα τουβλάκι μέσα, έτσι να είσαι ωραίος. Το πιστεύεις τόσο πολύ. Το θέατρο είναι. Το αποτέλεσμα ότι θα είναι έτσι. Γενικά στην Ελλάδα τα ξέρουμε. Τα ξέρουμε τα στημένα. Ή θα σου έλεγα εγώ το άλλο. Αν ερχόταν χίχθες το παιχνίδι του Άρεος, ναι. Εννοείται σε 3-2-1 θα ανοίγαμε τις γραμμές και θα δίναμε αντίστοιχο μέτρη. Στα βγαίνει και θα λέγανε, είδατε τι ωραία ήταν η αγωνιστική. Εντάξει, φιλαράκι, σαν να μην έγινε ποτέ ακριβώς, έτσι ακριβώς. Καλά τα κανονίσανε και τα λοιπά. Όλοι αυτοί που ξέρουν τα στιγμιά δεν μας λένε και εμάς τίποτα. Δεν μας λένε. Να μας βοηθήσουν. Και πες ρε κάναντι ότι έχεις παίξει 10 εναντίον 10. Έχεις βάλει το ρισβάνι πάνω εκεί πέρα στον Πρίγκοβιτς και παίζεις 10 εναντίον 10. Έτσι είχαν χθες. Τριάδα το ένα στόπερ, το έβαλε ο ρισβάνις, ο λεγόμενος ο κύριο Ξυλοκόπος. Τον είπε, θα πάει για να κατουρίσει ο Πρίγκοβιτς και εσύ μαζί. Ναι, του πήγε παντού. Πάω ολοκλήρωσε ένα πάρα πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Από το οποίο βέβαια δύσκολο πράγμα το έχουν όλες οι ομάδες. Ισχύουν ακριβώς τα ίδια πράγματα για όλους. Η ΠΑΟΚΑ το έκανε εύκολο. Με διπλό μέσα στο Καραϊσκάκι, με χ μέσα στον δεύτερο Ατρόμητο, με διπλό μέσα στον Άρη. Νομίζω ότι ονειρεμένες καταστάσεις. Το τρένο σφύριξε. Να αποκλείεται. Δεν είχαμε καμιά γκρίνια για τον Λουτσέσκου. Τίποτα. Όχι. Μόνο με τη Βίτη τώρα. Μόνο με τη Βίτη έχουμε και την Πέμπτη το παιχνίδι. Τώρα εκείνο πρέπει να τον πάρει. Εκεί θα έχουμε ιστορίες. Θα το πάρει κιόλας. Εγώ το πιστεύω. Εγώ πιστεύω θα πάει να πάρει το διπλό εύκολα εκεί πέρα. Λοιπόν, η βαθμολογία ως έχει. ΠΑΟΚ πρώτος με 23 βαθμούς και την πρώτη απώλεια εντός εισαγωγικών μπορείς να το χαρακτηρίσεις απώλεια όταν παίζεις με τον δεύτερο και στην έδρα του. Ναι. Δεύτερος ο Ατρόμητος με 21, οι δύο μοναδικές αίτητες ομάδες του πρωταθλήματος, δηλαδή και ο Ατρόμητος από την άλλη μπορεί να πανηγυρίσει γιατί δεν ιτήθηκε από τον πρωτοπόρο ο ΠΑΟΚ. Στην τρίτη θέση ο Ολυμπιακός με 19 βαθμούς στην παρούσα φάση. Στην τέταρτη η ΑΕΚ με 17 και φυσικά έχει και την αφαίρεση των τριών βαθμών να την κυνηγάει. Στην πέμπτη η Ξάνθη με έναν αγώνα λιγότερο. Να την Ξάνθη, δεν την υπολογίζει, δεν την κάνει, δεν την ράνει. Παίζει σήμερα με τον Αστέρα, να πάρει κανένα διπλό. Πηγαίνει τέταρτη θέση. Ξάνθη. Στην έκτη ο Παναθηναϊκός με 14. Στην έβδομη ο Άρης με 12. Έχει κάνει γράψει το 4x4. Αλλά τελείωσε αυτά. Βγαίνουμε Ευρώπη τώρα. Ναι. Βγαίνει σε Ευρώπη. Έχει τώρα και την Ξάνθη από πάνω σου. Βγαίνει, άστι Ξάνθη. Θα σου πω γιατί βγαίνει. Ναι. Γιατί είναι ο Παναθηναϊκός γι' αυτό. Ναι, ωραία, ρε παιδί. Δεν βγαίνει Ευρώπη. Εντάξει, αλλά την Ξάνθη. Έλα τώρα, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ.
Γράψε τώρα η Ξάνθη από εδώ και πέρα σε 4-5 αγώνες δεν θα πάρει ούτε βαθμό. Μάλιστα, το γράφουμε. Γράφω 5 του Νοέμβρη. Σε 5 αγώνες δεν θα πάρει βαθμό. Αφού έχει να περάσει από ΠΑΟΚ, έχει να περάσει από μένα, έχει να περάσει Ολυμπιακό, έχει να περάσει. Τους έχει όλους, το γνωστό. Ναι. Το γνωστό. Ναι. Ο Πανετολικός στους 12, ο Πανιώνιος στους 11, η Λαμία στους 10, η Λάρισα στους 8, ο Όφης στους 7, ο ΠΑΣ Γιάννενα στους 7, ο Αστέρας Τρίπολης στους 5, Λεβαδιακός 4 και Απόλλωνος Μήνης πήρε τον πρώτο του βαθμό χθες. Θα δει εκεί τον Ντεμαράζ στο τέλος της χρονιάς και θα ψάχνεσαι κανονικά. Πάλι και μετά το Πάσχα θα καίγομαι, ζεσταίνομαι, θα τρελαίνομαι το κομπότι πάλι. Η επόμενη αγωνιστική, η οποία θα διεξαχθεί όχι αυτό το Σαββατοκύριακο, έχουμε ξανά διακοπή για τους αγώνες του Nations Link. Πότε, ρε, αλλά στις 24 και 25 έχουμε πλέον αγωνιστικούλα. Όχι, ρε. Ε, τι όχι. Έχουμε, ρε. Έχουμε, έχουμε αυτή και ότι... μετά σταματάει. Α, μετά σταματάει. Ναι, ναι. Καλά, κοιμάμαι. Ναι, 10 πειράζει. Και 11. Νομίζω ότι τώρα έχουμε 10. Α, ναι, ό,τι να είναι. Εγώ βιάζομαι να φάω τον Νοέμβριο. Για φέρνω να το φάω τον Νοέμβριο να αφήνει σιγά σιγά τα Χριστούγεννα. Να άντε, άντε να παίρνουμε. Κι εγώ θέλω. Τζάμπο πάλι, τζάμπο πάλι. Του κάνει τέτοια. Δεν πειράζει. Τι δεν πειράζει. Τώρα δεν πειράζει. Έχουμε κάνει όλου μάγκε. Δεν πειράζει. Ακούνε λόγο επειδή. Λοιπόν, η επόμενη αγωνιστική περιλαμβάνει τι αναμετρήσει το Σάββατο 10 του μηνού. Ότι να είναι, είπα εγώ ότι δεν έχει αγωνιστική. Λάρισα Πα. Ναι, το στι 17 δεν έχει πρωτάθλημα. Λάρισα Πα Γιάννενα. Ξάνθη Πανιώνιος και Λεβαδιακός Όφη. Και την Κυριακή ΑΕΚ Ατρόμητος Αθηνών στις 3 η ώρα το συγκεκριμένο παιχνίδι. Τι κάνουνε τώρα, 3 η ώρα τώρα μεσημερά, γύρες με την τσίπλα στο μάτι να δεις το ΑΕΚ Ατρόμητος. Στις 5 και 4 ΠΑΟΚ Πανετολικός. Λαμία Αστέρας Τρίπολης, αλλά βέβαια έχει στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 7.30 της Κυριακής και το πρόγραμμα ολοκληρώνεται την Δευτέρα με την αναμέτρηση Απόλλωνος Μήνης Άρης Θεσσαλονίκης. Δευτέρα τουλάχιστον ο Άρης κέρδιζε, καλά είναι Δευτέρα, να επιστρέψει στις επιτυχίες. Αλλά ναι, το πω ωραίο, η Κυριακή θα είναι. Η Κυριακή είναι ζόρι και τώρα, μεσημέρι. Από τις 3 τι κάνουμε, εντάξει, θα βάλουμε. Κάτσα παλόγηση. Όχι, όχι, να ξυπνήσουμε αυτά εκεί, τέτοια ιστορίες. Θα βγούμε από το Σάββατο για να είμαστε ωραίοι. Να μην έχουμε τα πονά του κεφάλι μου που δώσει κανένα τεπώνα εκεί να πιέσει υγρά για να σου περάσει. Φουλ μπαλίτσα. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε τη μικρή μας διαφημιστική ανάπαυλα. Ξεχάσαμε εδώ, πιάσαμε την μπάρα. Θα είναι 7, είναι 7 και 6. Εντάξει, μεταξύ μας τώρα τα γνωρίζουμε. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στη δεύτερη ώρα του λόγου, επειδή στο ξεκίνημα της καινούργιας εβδομάδος με τις σημαίες ψωμιάδη. Σημαίες ομάδων και κρατών, λάβαρα πανό, ψηφιακές εκτυπώσεις επανή. Λογότυπα επιχειρήσεων, banner, street flags και beach flags στη Βασιλείο Ηρακλείου 10 και στο τηλέφωνο 231-0532-0000. 231-0287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας με το σταθμό μας. FM κενό μηνυματάκι αποστολή στο 54526, χρέωση 1,24 του ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και χρέωση κινητής τηλεφωνίας. Και λόγω επειδή στα ιντερνέτια και στη σελιδούλα μας επικοινωνούμε με την εκπομπούλα μας. Θέματα προπονητών έχουν ανακύψει και σχολιασμών και εικασιών και σεναρίων. Δεν απασχολεί μόνο τον Άρη, απασχολεί βέβαια και τον Ηρακλή, ο οποίος υπέστη. Έπρεπε δηλαδή τώρα, εντάξει, πέρασε παρέλαση, ένας προπονητής δεν άλλαξε. Μόνο στη Λάρισα άλλαξε τρεις. Τι κάνουμε εδώ. Στη Λάρισα και στον Απόλλωνο Σμύρνης φέτος είχαμε έτσι αλλαγές. Αλλά ναι, όντως 28 η ανέπαφη. Ανέπαφη από Πάο, Κάρι, Ολυμπιακό. Τον Πάο, γιατί τον βάζει μέσα, δεν μπορώ να καταλάβω. Κάθε χρόνο ήταν, τον βάζω και αυτό. Γιατί τον βάζει τώρα. Εντάξει, έτυχε από πέρσι να μην είναι. Του χρόνου, αν πάρει το πρωτάθλημα. Του χρόνου δεν θα είναι. Δεν θα είναι, λες. Δεν θα είναι. Όχι επειδή δεν το θέλει εσύ, επειδή το θέλει αυτό. Θα έρθει πρόταση. Θα έρθει πρόταση. Να μην σου πω και το χειμώνα. Εδώ, εδώ. Από τώρα θα συζητιέται. Πρώτη εδώ, πρώτη εδώ. Θα συζητιέται το σερί του. Ναι, λες. Ναι, αλλά θέλω να το δω αλλού. Μάλιστα. Χωρίς μπαμπά τον άλλον. Δεν ξέρω τι εννοεί. Καμιά Φένερμαχτσε κάτι γάλα τα σαράι που πάνε προ τα εκεί αυτή συνήθω. Ξέρεις, από εδώ είναι επόμενο βήμα. Φένερμαχτσε γαλατά και από εκεί η Ευρώπη όλοι οι Έλληνε. Όχι προπονητές και παίχτες. Το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης συνδέεται. Του Σοκρού Σαράτσογλου. Συνδέεται με όλο τον πλανήτη. Μπορείς να πετάξεις παντού. Ξέρεις από την Κωνσταντινούπολη. Χορηγός της Ευρωλίγκα είναι εκεί. Βέβαια, βέβαια. Είναι δυνατή. Καλά, εννοείται.
φοβερή. Ο Ηρακλής, ο οποίος έχασε από την Κέρκυρα πάρα πολλά τα παράπονα εναντίον, νομίζω, σωρεύονται και έτσι τους παίχτες, αλλά κυρίως το πρόσωπο του προπονητή του Αλέκου Βοσνιάδη. Ναι. Μάλλον και εκεί έτσι πως γίνεται και έτσι πως έχει διαμορφωθεί το δυσμενές κλίμα. Γκολάρα του παίχτη του Ηρακλέως. Έτσι σε τραβάνεις, γκολάρα. Σε τραβάνεις. Τα έχει αυτά η ζωή, τα έχει αυτό το ποδόσφαιρο. Ο Ηρακλής έχασε από την Κέρκυρα στη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Football League, η οποία έχει μπει και αυτή στην ζωή μας. Κανονικότατα. Εντάξει, η Κέρκυρα ούτως ή άλλως είναι από τα φαβόρη για την άνοδο στην φετινή σεζόν. Και η Σαμικός Εργοτέλης 1-2. Ναι. Στην Κρήτη. Εγινιακός Απόλλων Λάρισας 0-4. Απόλλων Πόντου Τρίκαλα 1-0. Άλλος ο Απόλλωνας, πήρε τον Φωτιάδης, πήρε την πρώτη του νίκη. Δόξα Δράμας Βόλος 2-1. Ηρόδοτος Αίτητος Πατών 1-0. Και ΑΕΚ Αραϊσκάκης Πλατανιάς 0-1. Δεύτερη, εντάξει, είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα. Δεν μπορείς να προδικάσεις και να καθορίσεις τίποτα. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Good morning. Καλώς το να, τι έγινε. Bambino. Καλά είμαστε, εσύ. Χαιρετίσματα στο πάνελ. Έλα πάνελ. Πάνελ, ωραίο. Πάνελ με δύο άτομα. Δεν γίνεται, πάνελ. Το πάνελ θέλει. Δεν είμαι και στον media. Εντάξει, πάνελ θέλει εδώ, ρε παιδί μου, να έχει μια. Πάνελ ήταν προχθές που ήταν εδώ με Αλέξανδρο. Καταρχήν πάνω από δύο άτομα, είναι πάλι πάνελ. Πάνω από ένα. Ναι, αλλά δεν είμαστε. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν σε πιάσουμε κατά μούτρα και εμείς κατευθείαν. Καλά το είπες. Μια καλή μέρα πήρα ο άνθρωπος κατευθείαν εμείς. Πάνελ, πες το αγόρι μου. Πάνελ. Πώς είμαστε. Πάνελ. Πάνελ. Τι λέει, τι κάνει. Καλά είμαστε, καλά είμαστε. Περιμένουμε να σε ακούσουμε. Είμαστε όλοι αυτιά. Σάββατο, η χαρά του ποδοσφαιρόφιλου. Σάββατο είχε πολύ. Και μπασκετόφιλο. Και μπασκετόφιλο, δεν πιάσα ακόμα το μπασκετάκι, θα το αναφέρουμε. Μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ επί της ΑΕΚ στα προημιτελικά. 82-80 και πέρασμα στα ημιτελικά του κυπέλου. Και θα παίξουμε Παναθηναϊκό με Ολυμπιακό. Κλήρωση δεν γίνεται. Ένα από τους δύο, ξέρω. Δεν ξέρω, έχει καθοριστεί. Δεν έχω ιδέα. Δεν έχω ιδέα να σου πω αν έχουν βγει διασταυρώσεις. Προφανώς θα παίξει κανένα Παναθηναϊκός Ολυμπιακός μεταξύ τους. Εντάξει, μην ξεχάμε, ο ΠΑΟΚ την έχει πατήσει. Έχει αποκλειστεί από ομάδα Α2 από τον Φάρο πριν από 2-3 χρόνια. Είχα γίνει λίγο ψιλόρια. Ναι. Αν θυμάμαι καλά, τραυματισμοί είχαν γίνει. Τον Φάρο, ο οποίος είχε τότε. Μήπως είχε Παπαθεοδόρου, τότε ο Φάρος. Όχι, Παπαθεοδόρου δεν είχε. Δεν είχε Παπαθεοδόρου. Κάτι καλό που έκανε από την Α1. Ποιον είχε προπονητή, δεν το θυμάμαι. Και δεν είχε ανέβει κιόλας. Μάλιστα, δεν είχε ανέβει εκείνη την χρονιά. Θα δούμε. Δεν ξέρω, ναι, αν υπάρχουν διασταυρώσεις και πώς γίνεται το κύπλο. Θα σου πω την αλήθεια, εδώ κοιτάω. Μπα, δεν έχω. Εγώ ξέρω, έτσι μου είπαν τώρα. Ωραία εκπομπή ενημερωτική μας, δεν ξέρουμε τις διασταυρώσεις. Και λέμε το κεφαλίου μας, το λέω και εγώ το κεφαλίου μου εδώ. Όχι, πρέπει να γίνεται κλήρωση στο ημιτελικά. Πρέπει να γίνεται κλήρωση. Πρέπει να γίνεται. Σήμερα Προμηθέας Παναθηναϊκός στις 6 ώρα. Χθες Ολυμπιακός Κολοσσός 84-53 και η Κίμη. Κέρδισε το Περιστέρι στο τέλος 74-73. Έκανε γκλουκ. Εντάξει, αλλά ήταν κύπελο. Η ιστορική κίνηση της βίας. Οπότε άμα έρθει να πάω που το βλέπω πιθανό πάω κίνη. Ναι, μωρέ, μην έχει το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός τελικό και λένε. Ναι, βολεύει. Εντάξει, μπορεί να γίνει αυτό. Μια χαρά είναι. 17, αν δεν κάνω λάθος, του Φλεβάριου τελικό στα 2 ωράκια. Νομίζω νωρίτερα στις 13 τα ημιτελικά. Τα ωράκια είναι πλέον τέλος. Έχουν ψηφιστεί. Ναι, τα ωράκια. Είναι σήμα κατά τεθέν των τελικών. Μάλιστα. Κατά άλλα. Ναι, σίγουρα. Champions League βέβαια, γιατί άσχημα. Μήπως το μπάσκετ εννοώ. Αυτό εσύ κάτι, τι ομάδες νομίζεις έχει το Champions League. Έχει την ΑΕΚ, την κάτοχο του τροπέου. Σιγά. Μια χαρά μπορείς. Άνετος. Λέγε άλλο, πού είσαι, πες τα τώρα, πες τα, σε θέλω, πάνελ. Κάνω τσιγάρο, βρε. Κάνω που πήρες, ρε. Φέρνω τον Παφούλη ένα φραπέ να σε στείλει. Λίγο ακόμα και θα μας έλεγε, έλα μωρό, τι κάνεις. Μπορείς να έχει φάει ξηφία εντωμεταξύ. Ξηφία, εννοείται. Μας τα είπαν εδώ οι φίλοι μας που έχουν επισκεφτεί. Εγώ έχω φάει στην Κύπρο, έτσι, τουριστικά τελείως. Άμα να τρέξουμε όλοι στο παρελθόν μας, όλοι μαζί έχουμε φάει στις φορές και φάει Παφούλια ξηφία. Μόνιμα, όλοι οι ακροατοί και όλη η εκπομπή. Κάθε Κυριακή είναι στη Μονή Γρηγορίου. Μήπως να σου βάλω βίσμα να πηγαίνω και εγώ. Ναι, εννοείται, ξεκάθαρα. Τι. Από εκεί θα κάνω. Ήξερε και έφυγε τώρα. Δεν πήγε πριν τα Χριστούγεννα που έχει νηστεία. Καζό είναι. Αφού ήρθε μαζί εδώ πέρα.
Οπότε σου λέει πριν ξεκινήσει η νηστεία, 40 μέρες δεν είναι εκεί η νηστεία των Χριστουγέννων. Χριστούγεννα δεν έχει κανονικά παφούλια αφού πηγαίνει σε μοναστήρια. Είναι και παλαιομερολογική του καθένα. Μετά από 14 μέρες θα έχει. Εντάξει, οπότε μια χαρά. Παφούλια στα ξέρει. Θα έρθει εδώ να τρώει τις κουραμπιέδες και θα αφήσει. Μα να βγάλει τις παφούλιες, θα ξέρουμε όλα. Εννοείται. Μα ξέρει και τις αλλαγές που γίνονται με του τέτοιου με του μοναχού εκεί πέρα. Ο πατέρα ένα σε πασά. Λε και ο Βαλβέρδε και στην Παρσελόνα αλλάζει του παίχτε. Θα ξέρει όλα τα συστήματα. Πώ τον είδε τον Πάοκ, τον ποδοσφαιρικό κατά τα άλλα. Μέτριο. Μέτριο ο Πάοκ. Ναι. Μάλιστα. Μετριόπουλο. Μέτριο. Εντάξει, με τον Ατρόμητο έπαιζε, δεν έπαιζε με όποιον να είναι. Βέβαια, ο Ατρόμητο είχε για τι απουσίες, για του ποδοσφαιριστέ οι οποίοι. Για τι απουσίες, γι' αυτό είπα. Κανονικά αυτά τα μάτια. Έκανε ένα λάθος ο Πάοκ. Κατά την άποψή μου. Ναι, θα σου πω. Ότι πήγε να καρδίσει το 1-0. Έτσι φάνηκε, λε. Όχι. Έτσι μου φάνηκε, δεν πήγε να καθαρίσει το μάτι για το 2-0. Δεν μπορούσε να το καθαρίσει. Για τράβα λίγο να ανοίξω, είδες τι γινότανε. Έχασε όμως. Ξέρω είχε... γιατί δεν κερδίσαμε. Είχε τις ευκαιρίες βέβαια. Εντάξει, είχε τις επισκέψεις. Είχε τρεις πολύ καλές επισκέψεις μέσα στα καρέ. Στα καρέ του Ατρομήτου. Εντάξει, ότι είχε ρε παιδί μου. Έχασε και ο Πρίγιοβιτς ένα καλό. Θα μπορούσε κανέ. Όχι λάθος. Επειδή δεν σκόρερε ο Πρίγιοβιτς. Ναι. Αυτό. Εδώ δεν φέραμε σοπαλία. Γι' αυτό. Εντάξει. Οκ, ρε παιδί μου. Δεν τρέχει και τίποτα. Έλα, μωρέ να είχαμε να λέγαμε, ας πούμε. Μάλιστα. Σιγά. Έγινε, σε ευχαριστούμε. Άντε καλημέρα. Πήρε να μας ανάψει τσιγάρο, ας πούμε. Καλά έκανε, άψα τσιγαράκι. Ρε παιδί μου, πάρτε μας εδώ. Μπορείτε να μας παίρνετε. Πόσο με παίρνει παλιότερο ο Άκης, ο Σακισλόγλου. Τελείωνε τις Κυριακές από το Σάραθρο και με παίρνει τηλέφωνο μέχρι να φτάσει στο σπίτι. Α, βγάλω τσιγάρο. Αντί να του λέγα εγώ, άμα φτάσει, στείλε μια αναπάντητη να δω ότι έφτασε την πήκε μέσα στην πόλη. Πρώτοι εδώ είμαστε καλύτεροι και από το σεξ με τον Πάπη. Ανάβουν τσιγάρο στο τέλος. 2-31-0-2-87 και 3 οκτάρια στην αθλητικότατη. Αθλητικότατη Δευτέρα. Βέβαια. Είχαμε και γάμα εθνική. Επιστροφή σε επιτυχίες για την ομάδα του Πανσεραϊκού. Κέρδισε τον Άρη Αβάτου με 1-2 μετά από δύο αλλεπάλληλα. Και αγκαθιά θέλω να μάθει, έκανε. Αγκαθιά, γιατί τόσο ενδιαφέρον για την Ελλάδα. Δέρνουν πολύ εκεί πέρα. Δέρνουν πολύ πολύ πλάκα. Με τα μοναστήρια, αγκαθιά εκεί δέρνουν. Μάλιστα. Πάω Κοσμίου, Ασπίδα Ξάνθης 4-1. Κεραυνό Πέρνη Νέσο Χριστούπολη 0-0. Εθνικό Ιδυροκάστρο, Εθνικό Αλεξανδρούπολη 1-0. ΑΟ Καβάλα Ορφαία Ξάνθη 2-0. Αλέξανδρο Σκέτο Κυλκή Απόλων Παραλιμνίου 2-0, ΑΕΤΟ Ορφανού, ΑΕΚ Αλαμπακίου 1-1 και Άρης Αβάτου Πανσεραϊκός 1-2 για τον πρώτο όμιλο της ΓΑΜΑ Εθνικής. Για τον δεύτερο όμιλο, Ολυμπιακός Κιμήνων, ΠΑΟ Κουφαλίων 0-0, Άρης Παλαιοχωρίου, Αγροτικός Αστέρας 0-1, ΑΠΕΛ Αγκαδά, ΑΛΦΑ ΣΥΓΜΑ Γιαννιτσά 1-3, Ερμής Αμιντίου Μακεδονικός 1-1, Βέρεια Μελιτέας Μελίτης 5-3, Αλμοπός Αριδέας Εδεσαϊκός 0-0 και ΠΟ Τρίγλιας Νίκη Αγκαθιάς 0-0. Έβγαλε εκεί η αγκαθιά στην τρίτη. Πού είναι η αγκαθιά, αρέσει. Στη Βέρεια κοντά είναι. Στη Βέρεια κοντά είναι η αγκαθιά, μάλιστα. Κοντά στην Αλεξάνδρεια, δίπλα. 10-15 χιλιόμετρα Αλεξάνδρεια. Ωραία, ωραία. Πουγιδά. Ναι, κατάλαβα. Κοιτίδα πολιτισμού εκεί με τα μέρη. Κανονικότατα έχουν αναπτύξει τι τέχνε, τα γράμματα, τη φιλοσοφία. Από εκεί έχουν γεννηθεί. Ο φάλο τη γη. Ο παπά με την τσάπα και τον κασμά στο. Στυλιάρι ανάποδα δέρνει. Η ευρύτερη περιοχή. Εκεί δεν έχετε και τα άρε, κατευθείαν εκεί πάμε. Στυλιάρια. Άστα να πάνε. Αυτά είναι ολίγης τα δρόμενα, τα αθλητικά όσον αφορά μπάσκετ, ποδόσφαιρο, βολιάκι, είχαμε και βολιάκι αυτή την... Βολιάκι, η Μπαρσελόνα το γύρισε το μάτς με τη Ράγιο, έφτιαχνε κλαρινάκι μέχρι το 62-1 έπαιζε η Ράγιο και στο 87-90 του γυρίσανε τα σκυλιά του πολέμου. 2-3 ανέρευε. Ιστορική, Ράγιο είμαστε. Ντεμπελέ και Σουάρες, ναι. Το χάσαμε το ματσάκι, εντάξει. Εν τω μεταξύ ο Σουάρες οργιάζει ο Λίπιο μέσα, χαρτρίκ, δύο εχθές. Ναι, και δύο, τα Παστελόνι, ο Μέσης είναι τραυματίας, τι. Ναι, το χέρι αυτό που είχε χτυπήσει. Δεν φαίνονται τα προβλήματα για την Μπαρσελόνα. Και στο Τσουλού θα τον έχει αποστολή στον πάγκο. Φυσικά θα παίξει, αλλά θα τον έχει να πούμε. Σωρά. Έτσι και σπερασμένη δεν είναι η Μπαρσελόνα. Ναι. Περασμένη είναι η Μπαρσελόνα. Έχουμε και αυτή η εβδομάδα. Είναι πάρα πολύ ωραία εβδομαδούλα. Έχει Champions League, έχει Europa League, έχει τις Παναγιές στα μάτια. Πολύ πράγμα. Euroleague την Παρασκευή. Ναι. Έχει Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Full. Η χαρά της τηλεόρασης είναι να απολαμβάνουμε. Είναι δύσκολο το μάτς της Πέμπτης για τον ΠΑΟΚ, γιατί ο Νίκολιτς θέλει να περάσει. Προφανώς, έτσι πως έχει εξελιχθεί. Άμα κερδίσει η Βίτη, πέρασε. Καλά, εννοείται. Έχει την τύχη με το. Όχι, την τύχη στα πόδια της έχει η ομάδα. Ο Νίκολιτς θέλει να δεχτεί, παιδιά. Σου λέει, είναι νέος προπονητής 38χρονος. Από την Ουγγαρία. Αλλά ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να αντιστρέψει την κατάσταση. Να αντιστρέψει το κλίμα, να αντιστρέψει την δυσμενή θέση στην οποία βρίσκεται. Οπότε.
Εγώ τον δίνω τον Πάκο ότι θα το πάρει. Θα το πάρει. Κοίταξε, έξυπνο είναι ο άλλο. Επειδή θα πάει ο Πάκο για το διπλό και φυσικά όλοι θέλουν νίκη. Καλά, δεν θα βγει και τώρα να παίξει και φούλ όλοι μπροστά η Τεγιούργια και τέτοια. Ξέρει πάλι θα παίξει ο Νίκολη. Αλλά και ο Λουτσέσκου πιστεύω θα το κάνει εδώ τώρα. Θα φανεί αν θέλει η Ευρώπη ο Λουτσέσκου να ασχοληθεί έτσι. Μα γιατί να μην δεν θέλει. Δηλαδή να μην περάσει τώρα σου στην για μένα είναι εύκολο να περάσει που παίρνει έναν όμιλο και πέσει σε ένταση. Ίσα ίσα όταν θέλει να δειχθεί, αυτά τα μάτσε πρέπει να τα παίρνει για να αρχίσει να κάνει αισθητή την παρουσία. Είσαι και ελαφρωμένο τώρα, δεν έχει κανένα μάτσα στην αγωνιστική. Και τελευταίο μάτσε είσαι και διακοπή. Σε αυτόν τον όμιλο, πώ να μην θέλει. Δεν μπορεί να κάνει επιλογή γιατί αποκλεισμό του Πάκου από του ομίλου θα είναι αποτυχία για τον δικαιωματικό. Μόνο με μια Τσέλση, α πούμε, που υποθέτει. Βέβαια θα έχουμε μέρε ω την Πέμπτη, αλλά νομίζω ότι ο περισσότερο κόσμο έχει την προσοχή του εστιασμένη στο πρωτάθλημα εκείνο ο διακαής πόθος. Και πολύ σωστά με τον Ατρόμητο δεν ξεκίνησε Πέλκα, τον έβαλε σε 70. Έτσι. Ο Πέλκας έχει παίξει τα περισσότερα παιχνίδια τη φετινή σεζόν. Όλα 90 λεπτά φουλ. Βάλε μέσα και την εθνική, βάλε και τα κύπελα, δεν έχει καθίσει ούτε δευτερόλεπτο. Ναι, ναι. Αλλά στο τέλος εκεί που σφίξανε τα γάλατα, πέταξε μέσα και Πέλκα και Ουάρτα για να γυρίσει το. Και ευλογία είναι για τον Λουτσέσκου που μπορεί πλέον σιγά σιγά αυτό ο Μπίσεσβαρ μετά από 2 χρόνια να ξεκινάει εντεκάδα και να παίζει μέχρι το 70, ας πούμε. Ξεκίνησε. Πάει καλά. Πάει καλά. Ξεκίνησε, έβαλε Καντουρί στη θέση του Πέλκα λίγα πράγματα. Αλλά νομίζω περισσότερο Καντουρί τον έβαλε γιατί τρέχει παραπάνω. Τακτικά. Μπορεί να μαρκάρει παραπάνω. Ο Καντουρί είναι παίχτη του 7 και παίζει πάντα 7. Αυτό είναι. Του βγήκε εκεί και δεν έδινε το offside, έβγαινε μόνο στο τετατέτα, αυτά εκεί ιστορίες. Στα πουλιά θα το έστειλε, αλλά δεν πειράζει. Είναι στάνταρ Καντουρί, βέβαια. Ο Πόξι ξέρει όταν βλέπει τετατέτα Καντουρί, άσου αλλάζει το κανάλι. Την Πέμπτη, α πούμε, νομίζω ότι ήρθε η στιγμή να ξεκινήσει ο Ουάρντα βασικό σε αυτό το παιχνίδι. Γιατί θα χρειάζεται μια επιθετική τόνωση. Γιατί δεν είναι κι άλλο να τον πετάζει μέσα και να περιμένει να σου κάνει την μαγική ενέργεια για να γυρίσει το μάτι. Εντάξει. Εγώ πιστεύω τώρα, άμα ξεκινήσει ένα Ουάρντα από τη μια μπάντα. Βέβαια, σου φορέ ξεκινήσει ο Ουάρντα βασικό, δεν είναι. Εντάξει, ναι, από πάνω έρχεται. Από την άλλη, ίσως και να τον βολεύει ότι μπαίνει μέσα εκεί στο 70 και μετά θα κάνει και μια ενέργεια, θα φανεί, θα πούνε όλοι γιατί δεν τον έβαλε και τέτοια. Ναι. Προφανώς και ο προπονητής ξέρει πολύ περισσότερα από εμάς. Εγώ πιστεύω ότι άμα παίξει ο Άρτα βασικός, από την άλλη μεριά θα παίξει ο Λιμιός. Γιατί δεν, άμα βάλει ζαμπάκι ο Άρτα, δεν μαρκάρει κανένα από αυτούς. Καλά, προφανώς. Κάτι τέτοιο θα κάνει. Προφανώς. Και τον Λιμιό τον έβαλε προχθές. Τρεχαντηράκι, ρε, απέναντι στην παλιά του ομάδα. Εντάξει, προσπάθησε να βγάλει κάτι σέντες. Τέλος πάντων, το 1-1. Το 1-1. Είμαι φαν του Φιρμίνιο της, του Πάου. Ναι, το έχει δηλώσει. Καλός είναι, μ' αρέσει. Το έχει δηλώσει εδώ και πάρα. Θα γίνει μπακάκι καλό δεξί. Λες, το μεταφέρεις προς τα πίσω. Έχει ακόμα καιρό. Κάτσε να μεγαλώσει λίγο για να αρχίσει να. Αφού το παιδί έχει πνευμόνι, μπορεί να παίξει όλη την πλευρά. Εργαλεία είναι αυτά. Εργαλεία καλά. Στα πρότυπα δηλαδή του Βιερίνια. Να πιστοχωρήσει. Κάνα ευρωπαϊκό έτσι, είχαμε κανένα ιδιαίτερο. Κάνα τερμπάκι αυτή την αγωνιστική. Τίποτα, η τέτοια έπαιζε με την Juventus, έπαιζε με πια την Κάλιαρη. Πώς τη λέγανε. Α, δεν είχε. Για ένα τρίμπαλο την έριξε. Σφίχτηκε 1-1 την ισοφάρισε, 2-1 μετά 3-1. Είναι φοβερή αυτή η απίστευτη κόντρα. Mm-hmm. Η κόντρα η Juventus. Πολύ αντεπίδηση. Πολύ ταχύτητα αρέσει. Και φέτος. Πάρα πολύ ταχύτητα. Είναι από τα ισχυρά. Αυτό την παλά με τον Ρονάλντο και το από πίσω πώ βγαίνει και αυτό ο Γκουαρδάδο με τον Ματουιντή. Βέβαια για μένα δεν είχαμε και εκπομπή ούτω ή άλλω έλειπα, αλλά το θέμα προέκυψε το απόγευμα του Σαββάτου. Το κυριότερο, αυτά που απασχολούν εδώ το λόγο επειδή, είναι αυτό που προέκυψε μετά από τη συνάντηση που είχε ο Αλέξης Τσίπρας με τον ομόλογό του της Βουλγαρίας, τον Μπορίσοφ. Είδες, μπάτε Μπορίσοφ. Έλα ρε Μπορίσοφ. Τι έκανε αυτός. Ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας, ότι συζητήθηκε στο περιθώριο και το θέμα συνδιοργάνωσης, βαλκανική συνδιοργάνωσης, ναι. Ενός Euro ή ενός Μουντιάλ. Όπως είπε ο Αλέξης, βέβαια σου λέει και ο Euro τώρα, τι δεν είναι. Έτσι, έτσι το Euro έχει αλλάξει μορφή και δεν γίνεται πλέον σε μια χώρα. Πολλές. Θα γίνει σε πολλές και θα γίνουν τα. Ναι. Στο επόμενο, στο Euro που θα έχουμε σε 2 χρόνια, ναι, θα γίνουν από τα προημιτελικά και μετά θα γίνουν τα παιχνίδια στην Αγγλία. Ναι. Μπορεί και τα ημιτελικά. Τα ημιτελικά και μετά. Και σου λέει ρε παιδί μου, θα μαζευτούμε εδώ οι Βαλκάνοι, οι ωραίοι, Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Σερβία. Να κάνουμε μια. Γιατί δεν έκανε Ελλάδα, Τουρκία και Αλβανία. Εγώ θα. Και Σκόπια μέσα. Θα γίνει μια τέτοια ωραία. Για ωραία τέτοια συνδιοργάνωση, α πούμε. Θα ήταν κορυφαίο. Και έθεσε μάλιστα και ζήτημα ο Αλέξης Τσίπρας ότι έβγαλε κιόλας και
και το πρόγραμμα. Το λέει τελικός. Ναι. Τελικός στην Τούμπα. Το βγάλε μη τελικός στην Αγία Σοφιά. Σοβαρά. Κάτι τέτοιο πρέπει. Μη τελικός στην Αγία Σοφιά ή μη τελικός στην Τούμπα. Η οποία και αυτή τίθεται πλέον. Στην Τούμπα θα κάνει τελικό, Euro. Σου λέω εγώ τώρα. Έτσι λέει αυτό. Καινούργια στην παλιά. Κοίταξε, σε μια τέτοια μορφή μπορεί να διεξαχθεί πάρα πολύ άνετα γιατί ούτως ή άλλως δεν χρειάζεται να υπομειστεί ένα επιπλέον κόστος. Υπάρχουν τα γήπεδα, υπάρχει το ΟΑΚΑ, υπάρχει το Καραϊσκάκης. Τούμπα για Σοφιά τώρα που τίθεται. Και το Χαριλάο μέσα. Big Five. Γιατί δεν έχει μέσα το Χαριλάο κανονικότητα το Κουράδη Βικελίδη να. Να κάνει ένα μικρό έτσι εκεί πέρα. Να σπέρι χιλιάδε θα πάρουμε μέσα. Ναι, 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 σε παρακαλώ, γιατί ναι. Μόνο αυτά, ημεροληψία, τέτοια ναι. Ιστορίες. Εμείς θέσαμε ως εκπομπή το ερώτημα που ήθιστε σε κέρια αθλητικά ζητήματα να τοποθετούμε μέσα από την σελίδουλα μας. Ρωτήσαμε τους φίλους του Λόγο Επειδή ποια είναι τα γήπεδα τα οποία θα πρότειναν αυτοί μέσα στον φάκελο, στο φάκελο διοργάνωσης ενός Euro ή ενός Mundial. Πάρα πολλές απαντήσεις και νομίζω θα πρέπει να τα λάβουν υπόψη τους οι θυνοντές. Ο φίλος μας ο Θωμάς μας λέει: ημιτελική Ελ Πάσο και Απόλλων Καλαμαριάς, τελικό Σταύρος Μαυροθαλασσίτης. Ελ Πάσο. Βέβαια. Θα είναι, δεν σκέψω εδώ τώρα τι τέτοιες. Ζωσιμάδες πάρα πολύ προτείνανε με το εκπληκτικό χόρτο μέσα. Ναι. Ο φίλος μας ο Παναγιώτης μας έγραψε γήπεδο Πανθρακικού να φαίνεται και η εκκλησία. Ταιριάζει, λέει, με το Βαλκανικό Μουντιάλ. Γιατί είμαστε όλοι και χριστιανοί Ορθόδοξοι. Φωστά. Οπότε σου λέει: πρέπει να έχουμε από πίσω μια καμπάνα να φαίνεται. Ο φίλος μας ο Χαράλαμπος και αυτός προτείνει το γήπεδο του Απόλλωνα Πόντου. Δηλαδή εξαχθεί εκεί ο τελικός του Μουντιάλ του 2030. Για τότε συζητήθηκε το 30, θέμα. Καλά. Ο φίλος μας ο Βασίλης γράφει: Παντελής Μαγουλάς. Εναλλακτικά Δημήτρης Γοντικάκης του Αγροτικού στον Εύωσμο. Ο Γιάννης μιλάει για ζωσιμάδες. Για πομ νέο Μουδανιών. Αμφότερα λέει χωραφότοποι. Ο φίλος μας ο Θωμάς μας γράφει: το γήπεδο Χανίων με μεζονέτες δίπλα να μένουν οι αποστολές των ομάδων και θάλασσα πίσω από την εστία. Τι ωραίο έτσι. Ξεταξιδεύει το γήπεδο του Πλατανιά. Πεις πολύ ωραίο ήταν και εκείνο το βοηθητικό του Πλατανιά που είχε αγωνιστεί ο Άρης στη Βίτη. Στη θάλασσα τότε δίπλα. Ναι. Σύρμα και κατευθείαν θάλασσα. Ναι, ήταν από τη θάλασσα στο γήπεδο. Στα Χανιά είναι αυτό. Ναι, στα Χανιά. Ήταν το βοηθητικό και από πίσω και αυτό μάλλον εννοεί. Ωραίο. Με τις είχαν απλωμένες πετσετούλες, μπουρνουζάκια τέτοια. Δηλαδή σου έλεγε ρε παιδί μου, έχεις διαμονή, ναι. Διατροφή και έναν αγώνα. Φου πήγαινε ο Τζανακάκης εκεί πέρα, φρέτε εσπρέσο σερβιτόρο που πήγαινε μετά τη σέντρα. Έφερε φρέτε εσπρέσο αράμπιο. Έτσι, ο φίλος μας ο Δημήτρης φυσικά προτείνει τον Νταμάρι, το ιστορικό Νταμάρι του Βύρωνα. Ο φίλος μας ο Γιώργος μιλάει για τελικός, λέει, στο ΔΑΚ Λαμίας με τις ταράτσες γύρω από το γήπεδο να φιλοξενούν τους επισήμους. Βεβαίως. Η ταράτσα η οποία είναι και πολύ της μόδας. Εδώ πας και πληρώνεις τον καφέ σου και το ποτό σου 10 ευρώ. Τώρα τα καλοκαίρια οι ταράτσες ήταν full στην Θεσσαλονίκη. Ο φίλος μας ο Κώστας γράφει για ΕΑΚ Κέρκυρας, Αλκαζάρ, Κάρδιτσο Μαγούλας λέει και δημοτικό γήπεδο Αγίου Μάρκου Κέρκυρας ο τελικός. Αυτό ποιο είναι τώρα, δεν είναι το γήπεδο που παίζει. Αγίου Μάρκου Κέρκυρας. Ποιο μπορεί να είναι, θα το ψάξουμε να το βρούμε. Αλλά μάλλον πρέπει να είναι καμιά γήπεδάρα κανονικότατα. Καλημέρα στην Γαβούλα μας. Καλημέρα. Εγώ είμαι, καλή εβδομάδα. Επίσης. Μπάμπη. Παρακαλώ. Οι δουλειές τελειώσανε. Τελειώσανε. Μαζέψαμε τα λάδια. Αρχίσαμε να. Ξανά πάλι. Πήγε καλά, έτσι. Μαζέψαμε τώρα το τι θα βγάλουμε. Δεν ξέρει ο κόσμος. Δεν ξέρει κανένας. Το λιοτρίβι θα δείξει. Το λιοτρίβι θα δείξει. Ναι, κανονικότατα. Εντάξει. Δύο πράγματα. Βεβαίως. Στέφανε. Έκανες μια ωραία ανάλυση το πρωί. Απλά οι δημοσιογράφοι του Άρη, ας πούμε, στη συνέντευξη τύπου, γιατί δεν μπόρεσαν να την παρακολουθήσουν την ΕΡΤ. Του κάνανε αυτές τις ερωτήσεις, ρε παιδί μου, γιατί έτσι κατεβαίνει η ομάδα, γιατί στο προηγούμενο παιχνίδι μπήκανε παίκτες σε λάθος θέση, γιατί τώρα δεν χρησιμοποιήθηκαν κάποιοι οι οποίοι μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν, γιατί αυτές οι αλλαγές... Ποια είναι η διαφορά, γιατί τις κάνω εγώ και δεν τις κάνω αυτοί, και αυτοί βλέπουν μπάλα και εγώ βλέπω μπάλα, αλλά αυτοί πληρώνονται τι πάει για να είναι δημοσιογράφοι. Πρώτον αν τις κάναν και δεύτερον τι απάντησε, γιατί κάποιος, οποιοσδήποτε άλλος προπονητής, έτσι. Ναι. Σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα θα είχε θέμα. Θα έλεγε ή αναλαμβάνω την ευθύνη ή παρετούμε ή κάτι τέτοιο, έτσι δεν είναι. Μα είπε αναλαμβάνω την ευθύνη, πάλι είπε αναλαμβάνω την ευθύνη. Και με την ΑΕΚ ανέλαβε την ευθύνη ο Ερέρα. Καταλαβες. Αυτή ήταν η συνέντευξη. Και στο τέλος θα τη λάβει την ευθύνη. Εντάξει. Απλά είναι θέμα Καρυπίδη, αυτό είπαμε. Είναι θέμα Καρυπίδη. Ο Καρυπίδης έχει το τελευταίο γενικό πρόσταγμα. Κατάλαβες. Αλλά δεν μπορούν να τις κάνουν αυτές τις ερωτήσεις γιατί ο γκολάζω. Γιατί πληρώνονται και αυτοί πάει ρε παιδί μου. Εντάξει, δεν μπορούν να το στριμώξουν τόσο πολύ. Και κανονικά πρέπει, ας πούμε. Ναι. Ναι. Ωραία. Είναι κάτι άλλο για τον ΠΑΟΚ και κάτι άλλο για τον ΠΑΟΚ. Βεβαίως. Ναι. Πιστεύω ότι
Μέσχυνο εντεκάδα πρέπει να είναι και ο Κατουρί και ο Ουάρντα. Δεν ξέρω τι τρόπο πρέπει να βρει ο Λουτσέσκου. Και βρήκε ο Άρντα οπωσδήποτε. Όπως δηλαδή τελείωσε το δεύτερο ημίχρονο του Παναθηναϊκού. Άρα έτσι. Θα είναι έξω δηλαδή Μπίσες Βάρ και Πέλκας. Για να είναι αυτοί οι δύο μέσα. Λογικά. Ή να μην παίζει ο Ζαμπά, ξέρω εγώ πώς. Ναι. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Και Καντουρί και ο Άρντα. Δεν με γεμίζει θυμάται εμένα ο Καντουρί. Ο Καντουρί είναι ένας μέσος παίχτης στο 7 που παίζει πάντα στο 7. Δεν είναι το απρόβλεπτο. Αυτό θα σε κάνει. Αυτό θέλουμε, ρε Στέφανε. Τι θέλει. Τι θέλεις. Αυτό θέλω. Το 7 στα 7. Αυτό. 7, ένα παίχτη του 7. Να μου δίνει το 7. Και ο Καντουρί είναι παιχτάρα. Εμένα διαφωνώ. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Εντάξει, απόψεις. Μάλιστα. Μπαίνει να ρισκεί. Πάρα πολύ. Και με τον Άρη. Και με τον Άρη πήγε, έδειξε η ομάδα διαφορά. Και με τον Παναθηναϊκό. Και είναι ανεβασμένο φέτο. 100% σε σχέση με πέρσι. Οπότε λοιπόν διαλέγεις Καντουρί Πέλκα, με την ίδια θέση παίζουν ακριβώς το ίδιο στιγμή. Συγκινητική στιγμή σήμερα, ακούστε, εγώ για πρώτη φορά στη ζωή μου το ακούω. Καντουρί είναι παιχτάρα από ακροάξιο. Ναι, γιατί όχι. Πάντα εμένα μου αρέσει. Όχι, ναι, δεν έχω να πω κάτι. Όλη πρώτη φορά το ακούω αυτό. Απλά σχολιάζω το τέτοιο. Μάλιστα, μπορεί και να δικαιωθείς. Δεν ξέρεις. Δεν ξέρεις πώς θα. Μάλιστα. Έγινε, σε ευχαριστούμε. Καλημέρα. Γιατί πάντα οι πιο έτσι ιδιαίτερες απόψεις θα ακουστούν στο λόγο επειδή φίλοι και φίλες ακροάτριες που θα έλεγε ο σχολιαστής παλαιού τύπου. Θα πάμε να κάνουμε την τελευταία μας διαφημιστική ανάπαυλα καθότι περάσαμε ο λίγον τι τις 7.30 και θα επιστρέψουμε εδώ στο λόγο επειδή μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Γρήγορα γιατί με τις διαφημίσεις μας φάγανε εδώ όλο το χρόνο της εκπομπής. Κλινέξ, πώς του λέγεται, Κλινέξ. Κάποιοι εδώ. Νομίζω ότι έχουμε τόσο μεγάλο χρωματικό για να παίζουμε διαφημίσεις, αλλά πρέπει να γίνουν κάποιες διαδικασίες εδώ μέσα στο στούντιο. Και οφείλουμε να παρέχουμε την ανάλογη σκέπη και προστασία σε όλους τους εργαζομένους του σταθμού. Μπαίνει ο Πρίγκοβιτς με τη μαλαστούπα. Δεύτερη ώρα. Πρόχει καρέκλα και σκοράρει με. Με Kleenex. Δεύτερη ώρα του λόγου επειδή με τις σημαίες ομάδων και κρατών Ψωμιάδη, Λάβα Ραπανό, ψηφιακές εκτυπώσεις επανή, λογότυπα επιχειρήσεων, banner, street flags και beach flags στη Βασιλεία Ηρακλείου. Θα έχεις το τηλέφωνο 2310 532 000. 287 και 38 για τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ με τον σταθμουδάκο μας. Για λιγουλάκι ακόμη στους εθέρες. Ναι. Της πόλεως και επί του πιεστηρίου κάποια πράγματα τα οποία. Για, ξυπνάτε την Μπελχανάδες, πάρτε κανένα τηλέφωνο. Δεν έχει τηλέφωνα σήμερα. Την Μπελχανάδες. Ρε τώρα, ποιος ασχολείται. Πρέπει να σε βάλω. Να βάλει κανένα τρίπολο ατρόμητο να δει τι έχει να γίνει. Ποιος ασχολείται με τα αθλητικά, μα βάσαμε κανένα. Όπως τη θεματέρα που σχολιάσαμε έξω από την εκπομπή, αλλά δεν μπορώ να την πω τώρα, θα κάψουμε τα θεματάκια. Όχι, ρε, θα τα πει. Έχουμε γραμμή γι' αυτό. Καλημέρα. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Καλώς το να επίσης. Λοιπόν, τα καθέκαστα Σαββατοκυριακό. Λοιπόν, εγώ έχω για τον Άρη πρώτα. Ναι. Έχω, δεν ξέρω, αυτό που καταλάβω ότι ο Άρης έκανε όλες αυτές τις ζήτες, ενώ δεν ήταν εκτός από το μάτι με την ΑΕ, δεν ήταν χειρότερος από τους αντιπάλους. Ναι. Δηλαδή κάνεις μια ήττα. Όταν είσαι ρε, δεν παίζεις ή όταν... Ναι, και στα τρία παιχνίδια ήταν για το Χ. Ήταν για το Χ. Ναι. Δεν ήταν να χάσει. Ναι. Δεν ήταν να χάσει. Σωστό, έτσι. Σωστό, ναι. Λοιπόν, και σε αυτά που ήταν να κερδίσει και τα κέρδισε, όντως ήταν καλύτερος. Πρώτο, αυτό το συμπέρασμα έχω βγάλει εδώ και τώρα. Δηλαδή, εκτός από το πρώτο 15 λεπτό τα πω εδώ, ο Ολυμπιακός, εντάξει, έπαιξε πάρα πολύ καλά, μου άρεσε πάρα πολύ. Από εκεί και μετά ανέβαινε ο Άρης. Έτσι, πολλές ευκαιρίες δεν έκανε βέβαια, αλλά ανέβαινε αγωνιστικά, οργανωμένα και στην άμυνα και στο κέντρο και στην επίθεση. Λοιπόν, δεν ξέρω τι πού μπορεί να βγει όλο αυτό. Το χειρότερο από όλα δεν είναι ότι χάνεις, είναι και αυτή η γκρίνια που γίνεται στην ομάδα και προσανατολίζει και τους προσφοριστές και τη διοίκηση και τον προπονητή. Γιατί το έλεγα και την προηγούμενη εβδομάδα, γιατί ίσως δημιουργήθηκαν υψηλές προσδοκίες. Πέρα από τα δεδομένα τουλάχιστον και της χρονιάς, το ότι είναι μια χρονιά πολύ ιδιαίτερη μετά από μια τόσο παρατεταμένη απουσία. Ναι, είσαι ο Άρης, ξεκάθαρα, είσαι ο Άρης, αλλά υπάρχει υλικό καλό. Υπάρχει υλικό καλό, δεν το διαχειριζόμεθα σωστά και αυτός που το διαχειρίζεται είναι ο προπονητής. Εγώ θεωρώ ότι δημιουργήθηκαν πολύ μεγάλες προσδοκίες. Όχι, μια χαρά είναι η προσδοκία. Έπρεπε η ομάδα να το πάει πιο λαού. Οι προσδοκίες που υπάρχουν θα βγουν. Ο Άρης θα βγει η Ευρώπη. Τελειώσαμε τώρα. Αφήστε περισσότερες. Αν, κοίταξε, όταν ξεκινάει ένα πρωτάθλημα και είσαι ο Άρης και δεν έχεις προσδοκίες, φίλε, και απλά λες αμά να κάνω να περάσω τη χρονιά,
νομίζω ότι... Όχι να περάσει η χρονιά, αλλά πρέπει να προσαρμοστούμε και στα δεδομένα. Άκουσε. Ο Άρης δεν είναι ο Άρης που ήταν. Άκουσε με, ναι, έχεις δίκιο. Φίλε μου ακροατή, έχεις δίκιο. Αλλά όταν υπάρχει πρώτη μεταγραφή και λες παίζω με τον Ασλίδη, θα πω εντάξει δεν έχω προσδοκίες. Όταν λέω ότι θα παίξω με τον Μπαρκάν δεν έχω προσδοκίες. Όταν λέω θα παίξω με τον Τούνι δεν έχω προσδοκίες. Αλλά όταν ακούω έρχεται Ματέο Γκαρσία, Μπρούνο Γκάμα, έρχεται ο Σιώπης, έρχεται ο Μετέντες, έρχεται ο Ματίγια, έρχεται ο Βέλες, έρχεται ο Μαυράη, έχω προσδοκίες διότι το υλικό είναι αξιόλογο. Έπαιξαν αυτοί οι παίκτες που είπε πριν ο Στέφανος, παίξανε μπάλα. Ναι. Τώρα στο Άρη, έτσι. Ναι. Δεν είναι τέτοιο. Περιμέναμε να τους δούμε και μετά να δημιουργηθούν αυτές οι εντυπώσεις όπως τις είπε. Και κάτι άλλο για τη Λίβερπουλ. Λοιπόν, η Λίβερπουλ μπορούσε το μάτι να το κερδίσει, αλλά μπορούσε και να το χάσει. Έτσι ακριβώς. Εγώ βλέπω ότι μια Arsenal βελτιώνεται συνέχεια. Λέω από του χρόνου με αυτόν τον κορμό και κάποιες προσθήκες που θα κάνει για την Arsenal τώρα. Έτσι, ναι. Του χρόνου θα είναι και αυτή η. Είσαι Arsenal. Ο Liverpool. Για την Arsenal έχω να πω, αν δεν έπαιρνε εκείνο το Μουζουράκι, ο Μουζουράκης, ο Μπαμεγιάν που το λέω εγώ, ο Μουζουράκης, και κρατούσε εκείνο το Σάντσες, θα γινόταν χαμός, φίλε. Κακός έφυγε εκείνο ο Σάντσες και χάθηκε στη Μάντσεστερ. Η Liverpool, η οποία όπως και ο Πακ παραμένει ITT ναι. στο πρωτάθλημα της Premier League. Αυτός ο Μουζουράκης μεγάλη αποτυχία. Να τα λέμε και αυτά. Έχει τώρα μια σύγκριση τα σόβρακα με τις γραβάτες, αλλά ναι, εντάξει, ναι. Τα ακούσαμε και αυτό. Ναι. Όχι, μήπως το είναι. Όχι. Η Λίβερπουλ έχει χάσει. Όχι, έχει χάσει. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Δεν μπορώ να. Λάθος. Η Σίτι και η Τσέλσι. Πού χάσαμε, ρε. Πού χάσαμε. Λέω, μήπως έχει χάσει. Όχι. Κάτσε να βάλω Πρέμιερ Λίγκ. Εντάξει, οκ, καλά το θυμόμουν. Αυτό λέω, μήπως έκανα κανένα ασφάλμα. Έγινε, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Ξυπνάτε μπερχανάδε τώρα. Τώρα πια του κάνω. Έλα, δουλευτάρα. Α, έλα εδώ. Πρέπει να πάρουμε χορηγό φανελάκια σε αυτήν εδώ την εκπομπή, γιατί είμαστε. Ναι, ναι, ναι. Πρόεδρε, έχεις γίνει σαν το ΕΣΠΑ λειτουργείς. Όποτε σε βολεύει, μπαίνεις να πει. Σαν το ΕΣΠΑ. Ναι. Να κάνω μια ερώτηση λίγο. Αυτός ο Ουκράη που έβαλε το τέτοιο. Ωραία. Δεν ήταν στο κόλπο αυτός. Τους τι έγινε. Αυτός ήρθε από την Ουγγαρία τώρα, 25χρονο. Ποιο κόλπο. Το φιλικό. Το φιλικό. Το κόλπο τη Σοφάρη και στο. Στο φιλικό, στον Ατρόμητο. Φιλικό ήταν το παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Βέβαια. Λοιπόν, και πώς ήρθε ένα-ένα, πώς γίνεται ρε παιδιά. Μπάμπη, σοβαρά τώρα. Ναι. Μετά θα γελάσουμε ναι. όσο θέλεις. Ναι. Λοιπόν, πιο καλά ρε, βάλτε λίγο νεύρο να φανεί ότι κάτι παίζουμε τουλάχιστον. Ναι. Μην παίζετε τόσο άνευρα μέσα, δηλαδή του κάνατε. Αφού την πήρα χαμπάρι και διατρομητέ εκεί πέρα. Βάλτε λίγο νεύρα. Ναι. Κάνα τζαμτζάρεσμα, κάνα τέτοιο, λίγο να κάνουμε. Και πώς γίνεται ένα φιλικό, ας πούμε, να έρχεται ένα-ένα και στο τέλος να πανηγυρίζουν οι φίλαθλοι και η ομάδα των γηπεδούχων, όλα αυτά τέτοια. Πώς, πώς γίνεται. Μπάμπη μου, αλλά βλέπεις, μπάμπη μου, βλέπεις μπάλα. Βλέπω, γι' αυτό αναρωτιέμαι. Ναι, γι' αυτό αναρωτιέμαι. Ένα παιχνιδάκι φαίνεται από την ένταση. Τύχη ένταση, έτσι. Και να και, Ολυμπιακός. Και διαιτητικές ατασταλίες μέσα και είχε τα πάντα, τα πάντα που δεν έχει ένα παιχνίδι. Μπάμπη, ναι. Σου φάνηκε χθες ότι έπαιζε ο πρώτος με το δεύτερο, προχθές πότε ήταν, σου φάνηκε ότι έπαιζε ο πρώτος με το δεύτερο. Ναι, για τα δεδομένα της Ελλάδος, αυτά ήταν. Πολύ κυριλέ γίναμε ρε, πολύ κυριλέ γίναμε ρε. Τι ρε φίλε. Μ' αρέσει ρε, γίναμε, γίναμε κυριλέ. Δεν μου λες, το έπαιξες το φιλικό. Αυτό όχι, φιλικό. Όχι. Όχι. Ή μήπως επειδή όλοι το περιμέναν ότι θα έρθει έτσι το αποτέλεσμα, στο τέλος μας το γυρίσανε και καλά. Υπάρχουν χίλιες δυο εκδοχές, μπορείς να πεις, ας πούμε, για να στοιχειοθετήσεις μια τέτοια θέση. Εγώ θα ρωτήσω και του Στέφανο, θα σου πω κάτι, επειδή το μάτι του κόβει. Ναι. Στέφανη, είδες νεύρα εσύ, είδες νεύρα αυτό που λέμε ένταση μέσα στο παιχνίδι. Όχι, εκεί ο Ρισβάνης με τον Πρίγιοβιτς, εντάξει, είχαν και κουβέντα, ρε παιδί μου. Πώς δεν βγήκαν και για καφέ μετά, αφού το λέω Πρίγιοβιτς στα σέρβι και έλεγε Φρέντος Πρέστος Σκέτο, τον έλεγε ο Ρισβάνη μετά. Φρέντος Πρέστος Σκέτο, μπαίνω. Κοιτάξτε, τώρα πέρα από την πλάτη, επειδή αυτές είναι οι καφενειακές κουβέντες. Ναι, επειδή είναι καφενειακές κουβέντες, λέμε άντε ας εξετάσουμε αυτό το σενάριο. Επειδή αρέσει πάρα πολύ στον Έλληνα φιλάθλο που τα ξέρει όλα τα στιγμένα κτλ.
αν ήταν έτσι, δεν αφήνεις, δεν αφήνεις ένα τέτοιο παιχνίδι όταν το πρωτάθλημα μπορεί να παιχτεί και στους δύο βαθμούς να έχεις μια τέτοια απώλεια. Το παίρνεις και καθαρίζεις. Καθαρίζεις και πανηγυρίζεις. Πρόεδρε, άκου τι θα κάνεις τώρα. Άκου, άκου, θα μου κάνεις μια χάρη. Επειδή εγώ χθες τον έσκησα το φαλακρόβελος, μετά επειδή εσύ μπορείς, θα πεις είμαι ο γιατρός του Σιώπη, έχει γαστρεντερίτιδα. Το λέω καλά. Έχει γαστρεντερίτιδα Σιώπη, είμαι ο θεράπολη γιατρός. Φτιάξτε μετά, φτιάξτε. Έτσι. Ακούστε κυρίες και κύριοι στις επόμενες εκπομπές αλλά ραδιόφωνα πρώτη εδώ. Καλημέρα. Τσαο, τσαο, τσαο. Καλημέρα στη γραμμούλα. Έλα ρε αγόρι, πού είσαι τώρα, τι ώρα είναι αυτή, 8 παρά 5. Τι έγινε. Πήρα να πω μια καλημέρα και μου τα λόγω που μιλάμε αύριο. Όχι, όχι, κάτσε λίγο, τι, γιατί 8 παρά 5. Τι είχαμε χθες. Αλλιώθηκε η πραγματικότητα. Αυτό θέλω να ακούσω, αυτό θέλω να μου λες. Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί έτσι, τι είχε Κυριακάτικα. Δεν ξέρω, Κυριακάδα, από νωρίς, είδαμε Ολυμπιακός, είδαμε Άρης Ολυμπιακός, τίποτα να ασχοληθεί. Τίποτα δεν είδα, τίποτα δεν είδα. Τι να δεις τώρα ρε, τέτοια χαρά Θεού έξω. Σε ευχαριστούμε όμως που μας σκέφτηκες έστω και την ίστατη στιγμή. Δεν είχα τη δύναμη να σηκώσω το τηλέφωνο. Να κάνω μια καλημέρα. Και τώρα κλείνω και ξαναπέφτω στο σενάριο. Φιλιά, φιλιά. Έτσι, έτσι. Γιατί ανησύχησα κι εγώ. Ανησυχώ για τον ακροατή. Δεν μας έμαθε τίποτα για τέτοια. Αλλά και το Δήμηρο ήταν από την Πέμπτη Παρασκευή. Απασφάλιζα από την Πέμπτη. Απασφάλιζα, λέει. Έτσι, κυρίες και κύριοι, είναι μια εκπομπή στην οποία αλλοιώνεται η πραγματικότητα το λόγο. Επειδή 2-31-0-287 και 3 οκτάρια για λιγουλάκι ακόμη εδώ στις εθέρες θα συζητηθούν τώρα αυτά τα θέματα των φιλικών, όλα, των εχθρικών, των έτσι, των αυτών. Εντάξει, πέρασε μέχρι και αυτό. Μέχρι την Πέμπτη θα τα λέμε αυτά που θα παίξει. Πέρασε και αυτό. Τώρα από εδώ και πέρα τι έχουμε. Και ο Άρης έβγαλε τον μεγαλύτερο όγκο των δύσκολων παιχνιδιών. Τι άλλο να βγάλει ο Άρης από έχει. Σμπύρνη και Παναθηναϊκό. Έτσι δεν πάει, έτσι πάει το προγραμματάκι. Σμπύρνη και μετά έχουμε ανάπαυμα. Παναθηναϊκό, εδώ, εντός, τον έχει τον Παναθηναϊκό. Μάλιστα. Ο Πάκο ολοκλήρωσε και με τον Ατρόμητο. Εντάξει, είμαστε στην ένατη αγωνιστική. Έχουμε άλλες 6. 6 για να ολοκληρωθεί ο πρώτος γύρος για το πρωτάθλημα. Ένα ντέρμπι έχει ακόμα ο Πάκο μέχρι τέλος σεζόν. Μέση τούμπα με τον Άρη, κανένα. Γιατί τον Ολυμπιακό. Δεν υπάρχουν. Θυμάστε, έγινε πέρυσι. Την ΑΕΚ εκτός. Δεν υπάρχει ΑΕΚ. Τον Παναθηναϊκό εκτός. Είναι δύσκολο ο δεύτερος γύρος. Δεν υπάρχουν γλου. Ο Πάκο είναι ικανός να χάσει βαθμούς σε καμιά Σμύρνη, κανένα Όφη. Αυτό δεν χάνει πλέον. Αυτό δεν υπάρχει. Έχει δείξει ότι στα μικρά μάτς πολύ δύσκολα. Εντάξει, έχοντας μόλις μια βαθμολογική απώλεια. Πάμε την επόμενη αγωνιστική, την δώσαμε και όλες την είπαμε. Ποιο παίζει ο Πάκος, ξέχασα κιόλας. Παίζει στην Τούμπα κάτι. Πανετολικό, τι, ποιον έχει. Κάτσε να δούμε ξανά. Έλα, να το ξανακάνουμε. Μόνοι μας τα λέμε, μόνοι μας τα ξεχνάμε. Την Κυριακή. Κάτσε απάντηση με μια Super League τώρα. Μεγάλη εκπομπή. Δεν ξέρουμε τι λέμε. Ναι, την είχαμε 10-11. Δεν την είχαμε δώσει. Την δώσαμε λάθος. Όχι, την δώσαμε, την είπαμε. Σχολιάζαμε τα παιχνίδια που έχει τις 3 η ώρα. Έχει ΑΕΚ Ατρόμητος και σε 7.30. Έχει Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και ξεχάσαμε το 5. Με ποιο παίζει Πανετολικό, παίζει ο ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ Πανετολικό. Άρα, το θυμάμαι. Πανετολικός, είδες. Λέγαμε για τον. Τα Γρίνιου. Λέγαμε για τον Κολοσσό. Τι. Εντάξει. Τα παίρνει τα πονταλάκια του. Τα τσιμπάει. Δεν είναι ότι. Αυτό και ο Πανετολικός. Δεν θα κάνει καμιά ζημιά. Μα δύσκολα. Έχει την Ευρώπη, θα είναι. Θα ξαναδεί. Θέλω να δω εγώ τώρα το τέτοιο να αναφέρω. Με τον Ζουνίδη με τον Κάναντι, φίλε. Θέλω να το δω. Αυτό θα είναι ματσάρα. Θα είναι ματσάρα. Εκεί να δει άμα δεν έχει φέρει κανένα χ ακόμα με τον Κάναντι αυτό ο Ζουνίδη. Θα δει εκεί να δει τη στραβού στο μυαλό. Να μην έχει καλό καιρό την Κυριακή να βρέχει όλη μέρα για να μπορούμε να είμαστε κλεισμένοι στι τηλεοράσει. Να μην έχουμε. Πάμε εκεί, κάνουμε εκεί έτσι το έτσι κατά αυτό. Βροχή, καταιγίδε, χιόνια, αποκλεισμού, τσουνάμι για να είμαστε να παρακολουθήσουμε τηλεορασίτσα. Από τις 3 μέχρι και τις 10 ώρα. Φουλ εβδομάδα. Πόσο διαφορετική είναι η διάθεση όταν ξέρεις ότι θα έχεις μπροστά σου ένα πενθήμερο. Τι είναι πενθήμερο, ένα 7ήμερο. Φουλ ποδόσφαιρο. Φουλ ποδόσφαιρο. Έχουμε και το Bayer AEK τώρα. Τετάρτη δεν είναι αυτό το παιχνίδι, δεν κάνω λάθος. Η Τρίτη, κάτσε να βάλουμε τίποτα. Κάτσε να βάλουμε, να δούμε τώρα να βάλω πρόγραμμα AEK εδώ πέρα. Δεν ξέρουμε τίποτα. Κανονικότατα. Μέσα στο μυαλό μου, εγώ το έχω κατατάξει για Τετάρτη. Άμα είναι Τρίτη, θα πληγωθώ πάρα πολύ.
πολύ γιατί δεν, όχι εγώ live, αλλά θέλω να κάνω κάτι άλλο την Τρίτη. Ναι. Αλλά τι να κάνω, άμα έχει το. Το περιμένει με πάρα πολλού κόσμου. Νομίζω στη Θεσσαλονίκη με αγωνία το συγκεκριμένο ναι, παιχνίδι, ναι, το Bagger Aik. Bagger Aik 7 του μηνού. Είναι 7. Τι είναι 7? Τετάρτη, ευτυχώ. Κανονικότατα, εντάξει. Αύριο Τρίτη θα έχουμε να πούμε παραπάνω και για το Champions League και να θίξουμε τα ζητήματα. Ναι, ναι, ναι. Έχουμε αφήσει έναν ολοκλήρωτα. Είπαμε εδώ και τις προτάσεις καταθέτει ο κόσμος. Θα το συζητήσουμε περισσότερο αύριο για τις προτάσεις όσον αφορά το θέμα της συνδιοργάνωσης ενός ναι, μεγάλου ευρωπαϊκού ή παγκόσμιου θεσμού. Γήπεδα καταθέτουμε εδώ. Γιατί στην Αγκαθιά να πάμε. Στην Αγκαθιά. Και αύριο θα το συζητήσουμε και θα καταθέσουμε και θα τα δούμε όλα αναλυτικώς. Μας ήρθε η ώρα μας, κυρίες και κύριοι, να αποχωρήσουμε. Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή και την ακρόαση. Εκούσια και ακούσια. Αύριο ξανά στις 8. Ακολουθεί Κωστής Τσατσαρός, με τον οποίο συζητήσαμε έξω τη θεματάρα. Ήταν συνδιαμόρφωση. Πιθανότατα θα το θίξει. Θα το θίξει. Θα μας το κάψει το θεματάκι. Θα το μας το κάψει το θεματάκι. Θα το κάψει. Χαλάλι, χαλάλι. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, να έχετε μια υπέροχη μέρα. Τα ξαναλέμε αύριο. Φιλιά, τσάω.